Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή «Τι λες τώρα». Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 18:30 το απόγευμα και βέβαια θα έχουμε πολλά θέματα στη σκαλέτα μας και θα δούμε πώς σχολιάζει ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στο σόου Ερντογάν στην Αγία Σοφία. Θα δούμε την πρώτη πτήση που ήρθε σήμερα στον Αερολιμένα της Καλαμάτας από Βενετία. Πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή την Πελοπόννησο. Τι έργα ζητάει ο καθηγητής Πέτρος Θέμελης για την Αρχαία Μεσσήνη. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο καθηγητής. Τι συζητήθηκε χθες το βράδυ στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τις επόμενες εκλογές αλλά και για τον Τζάνε Καλαμάκη. Η ψυχολόγος Ρωμάνα Σπερώνη θα είναι μαζί μας και θα δώσει συμβουλές στους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων αλλά και στους γονείς. Και να ξεκινήσουμε με το θέμα που έχει να κάνει με την Τουρκία. Σε καθαρά προπαγανδιστικούς λόγους αποδίδει το προκλητικό σόου Ερντογάν στην Αγία Σοφία ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, σχολιάζοντας την τηλεόραση του Sky και στην εκπομπή σήμερα τη φιέστα για την άλωση της πόλης. Προς όλαταχώς ένα εξαιρετικά θερμό καλοκαίρι οδηγεί η προκλητική στάση της Τουρκίας με την επανάληψη του 20 να μοιάζει πιθανή, ειδικά όσο η Ευρώπη παραμένει προκλητικά αμέτωχη. Η Ευρώπη πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση της σε σχέση με εμάς και σε σχέση με την Τουρκία. Οι αναφορές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου στην πρωινή εκπομπή του Sky, χαρακτηριστικές εξ αφορμής της Οθωμανικής Φιέστας που έστησε για την επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης ο Ερντογάν στην Αγία Σοφιά. Θεωρώ ότι επαναλαμβάνεται, και αυτό πρέπει να τονίσουμε, το πολιτιστικό έλλειμμα που υπάρχει σήμερα στην Τουρκία σε σχέση προς το συγκεκριμένο μνημείο πολιτιστικής, παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο σε αυτή τη φάση χρησιμοποιείται καθαρά για προπαγανδιστικούς λόγους. Χρησιμοποιούν το μνημείο για να εκφράσουν και να κεφαλοποιήσουν τις απόψεις τους και τις πολιτικές τους που πηγαίνουν πολλά χρόνια πίσω προκεμαλικά σε μια οθωμανική αντίληψη του ρόλου του Ισλαμισμού και της Τουρκίας και που εμφανίζεται με νέες νεοοθωμανικές αντιλήψεις. Η Τουρκία ξέρει διαχρονικά να κεφαλοποιεί κάθε πρόκληση την οποία κάνει και για το εσωτερικό της όφελος και για το εξωτερικό της όφελος. Σήμερα διαβάζω στον τύπο ότι η άρνησή της για ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ τι σηματοδοτεί? Μια διαδικασία, έναρξη μιας διαδικασίας αναγνώρισης της υποκατοχής, του υποκατοχή κομμάτι της Κύπρου. Σε αυτήν την κατεύθυνση ο κύριος Χρυσόστομος καυτηρίασε τη στάση όχι μόνο της Ευρώπης απέναντι στην Τουρκία, καθώς αυτά που διακυβεύονται είναι πολλά. Δεν είναι μόνο το μνημείο. Το βλέπουμε παντού αυτό. Ότι οι πάντες προσπαθούν να καλλιεργήσουν μια σχέση ισορροπίας με τη γείτονο χώρα. Οι λόγοι τους γνωρίζουν εκείνοι καλύτερα, νομίζω είναι σε γενικές γραμμές σε όλους γνωστές. Προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, ο κύριος Χρυσόστομος, διαρωτώμενος, έθεσε το ζήτημα στη σωστή του βάση. Διεκδίκησε επεκτατικά η Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία? Διεκδίκησε εδάφη, διεκδίκησε χώρο, ζωτικό χώρο, διεκδίκησε ιδεολογίες? Τίποτα, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Το να σέβεται κανείς ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και να λέει ότι από τη στιγμή που δώσατε αυτό το μνημείο σε χρήση λατρείας σε μια συγκεκριμένη θρησκεία, τότε περιορίζεται αυτό το παγκόσμιο σε ένα τοπικό και για ένα μνημείο το οποίο έχει υποστεί καταστροφές. Βρισκόμαστε μπροστά σε δύο πρώην αυτοκρατορίες, την Οθωμανική και τη Ρωσική, που σήμερα προσπαθούν κάτω από διάφορες θεωρίες αναθεωρητισμού να αποκτήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ζωτικό χώρο. Για να πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Η πρώτη πτήση της Βολωτέα στο Διεθνή Κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, προσγειώθηκε σήμερα, προερχόμενη από την Βενετία. Τους επιβάτες υποδέχτηκαν στελέχη της περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της έναρξης των δρομολογίων του γνωστού Ισπανικού αερομεταφορέα προς το Διεθνή Κρατικό Αερολιμένα της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, το αεροσκάφος κατά την είσοδό του στο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών πέρασε κάτω από την καθιερωμένη σε ανάλογη περιπτώσεις αψίδα νερού. Η πρώτη πτήση της Βολωτέα στον Διεθνή Κρατικό Αερολιμένα της Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, προσγειώθηκε σήμερα προερχόμενη από τη Βενετία.
πλαίσιο της έναρξης των δρομολογίων του γνωστού Ισπανικού αερομεταφορέα προς τον Διεθνή Κρατικό Αερολιμένα της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, το αεροσκάφος κατά την είσοδό του στο χώρο στάθμευσης πέρασε κάτω από την καθιερωμένη σε ανάλογες περιπτώσεις αψίδα νερού. Την περίοδο των πτήσεων της αλογοεταιρείας μεταξύ Καλαμάτας και Βενετίας ολοκληρώνεται στις 4 Οκτωβρίου. Η Βολωτέα είναι η Ισπανική αεροπορική εταιρεία με έδρα της Αστούριας και με βάση στην Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία αλλά και στην Ελλάδα. Είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη, αυξάνοντας το στόλο της κάθε χρόνο, εξυπηρετώντας 40 εκατομμύρια επιβάτες σε περισσότερες από 100 πόλεις σε 16 χώρες της Ευρώπης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκομιδή του καρπουζιού στην Τριφυλία. Υψηλή είναι η ποιότητα του προϊόντος φέτος, μειωμένη όμως είναι η παραγωγή. Στα ύψη το κόστος καλλιέργειας και βέβαια έχει αγώνα η συνέχεια γιατί υπάρχει και σοβαρό πρόβλημα με την έλλειψη εργατών γης. Μειωμένη κατά 15% εμφανίζεται η φετινή παραγωγή του καρπουζιού που στην περιοχή της Τριφυλίας φτάνει τις 5 περίπου χιλιάδες στρέμματα. Ήταν λίγο πιο μειωμένα κατά 15%. Οι φυτεύσεις γίνανε κανονικά Φεβρουάριο μήνα και η συγκομιδή άρχισε 20 Μαΐου, όπως και κάθε χρόνο. Φέτος όμως ξεκίνησε με 10 μέρες καθυστέρηση από πέρυσι. Πέρυσι ξεκινήσαμε πιο γρήγορα. Όπως αναφέρεται από τον Μπάμπη Παπαδόπουλο, έναν από τους πλέον έμπειρους παραγωγούς στην περιοχή, η ποιότητα φέτος είναι εξαιρετικά καλή. Φέτος ήταν υπερβολικά καλή. Γιατί οι καιρικές συνθήκες ήταν κατάλληλες. Την όλη αυτή ποιοτική κατάσταση επιστοποιεί και η ΔΑΟΚ Τριφυλίας. Αυτό το καρπούζι που παράγεται εδώ, που είναι το πιο πρώιμο καρπούζι στην Ευρώπη και διακινείται από την Ιταλία μέχρι την Εστονία και από την Αγγλία μέχρι τη Ρουμανία, σε όλες τις χώρες, 26 χώρες, είναι ένα προϊόν το οποίο ενσωματώνει μέρημνα για το περιβάλλον, εξαιρετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, και προωθείται στις αγορές χωρίς ποιοτικά προβλήματα, με προέλευση, με σήμανση, με πιστοποιημένη τη διαδικασία παραγωγής και εκτός από όλα αυτά και ασφαλές χωρίς υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, διότι την περίοδο που γίνεται η καλλιέργεια δεν έχουμε προβλήματα φυτοπροστασίας και κυρίως εχθρούς και ασθένειες. Οι καιρικές ωστόσο συνθήκες του προηγούμενου διαστήματος επηρέασαν τα κτήματα που δεν είχαν αντιχαλαζικά δίκτυα προστασίας. Δίκτυα κάλυψης αντιχαλαζικά και αντιανεμικά. Γι' αυτό όσα κτήματα ήταν με δίχτυα δεν πάθανε καθόλου ζημιά. Πολλά κτήματα που δεν είχαν δίχτυα τα χτύπησε το χαλάζι με αποτέλεσμα τα καρπούζια αυτά να βγουν υποβαθμισμένα σε ποιότητα και όχι παραγωγικά. Η παραγωγή αυτή θα αντιμετωπίσουν μεγάλο πρόβλημα. Εκεί πρέπει να σκύψει η πολιτεία. Το κομμάτι των ζημιών που έκανε ο ΕΛΓΑ, θα σταθώ και εγώ εδώ, είναι ανάγκη να αποκατασταθούν διότι το κόστος παραγωγής πλέον είναι πάρα πολύ ψηλό. Η καλλιέργεια του καρπουζιού θεωρείται πολύ έξοδη. Μάλιστα τα έξοδα αυτά έχουν φέτος ανέβει κατακόρυφα από τα 1.000 ευρώ αναστρέμα στα 1.300. Με αποτέλεσμα, ένας παραγωγός αν βγάλει 5 τόνους καρπούζι το στρέμα και πουλήσει με 30 λεπτά θα πάρει 1.500 ευρώ. Άραγε θα μπει και στο κέρδος. Όμως πέρσι φτάσαμε να πουλάμε 10. Εύχομαι να μην συμβεί αυτό το πράγμα και να μην κατέβει η τιμή κάτω από την τιμή αυτή. Έχουμε μια αύξηση του κόστους 20-30%. Συνεχώς η ενέργεια, το εργατικό δυναμικό που λείπει, η αύξηση του κόστους του μεροκάματου και καταλαβαίνετε γιατί όταν μειώνεται το εργατικό δυναμικό αμέσως υπάρχει και αύξηση στο μεροκάματο διότι είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Όλα αυτά, η αύξηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, των λιπασμάτων, των εφοδίων έχουν διαμορφώσει ένα νέο κοστολόγιο που όλο αυτό πραγματικά απαιτεί υψηλές αποδόσεις, καλή ποιότητα και εκτός από αυτό και καλή προώθηση στις αγορές. Αν και τα πρώτα μηνύματα ήταν καλά, οι τελευταίες μέρες δείχνουν μια άλλη διαφορετική κατάσταση σε σχέση με το ενδιαφέρον που υπάρχει από το εξωτερικό. Γιατί ανεβήκαν τα κόστη. Πρέπει αυτά να τα κοιτάξει η πολιτεία και να δει, ας πούμε, τι έχει συμβεί και τι πρόκειται να συμβεί. Μέχρι τώρα πήγαμε κάπως καλά. Οι τιμές ήταν ικανοποιητικές και οι αποδόσεις. Από χθες όμως. Τα πράγματα αρχίζουν και αλλάζουν και βλέπω ότι
θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Γιατί δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον απ' έξω. Παρόλα που λένε ανεβαίνει η θερμοκρασία στην Ευρώπη, εγώ δεν είδα από τους πελάτες του δικού μας που μας παίρνουν να μας ενοχλήσουν για να μας πούνε κλείσε μας καρπούζια. Είναι... Το καλοκαίρι φέτος, από ό,τι φαίνεται, θα είναι καυτό όχι μόνο λόγω των εξωτερικών προκλήσεων που είδαμε και νωρίτερα, που εντείνονται από την Τουρκία, αλλά και λόγω των συνθήκων που επικρατούν. Το καμπανάκι έχει χτυπήσει εδώ και καιρό για τα ακραία φαινόμενα που γίνονται ολοένα και πιο συχνά στην Πελοπόννησο. Μάλιστα, τα τελευταία στοιχεία έρευνας που εκπονήθηκαν από το Κέντρο Έρευνας Φυσικής και Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, καταδεικνύει το μεγαλύτερο κίνδυνο που εμπίπτει στην ερημοποίηση. Κατά τις επερχόμενες δεκαετίες, η περιφέρεια Πελοποννήσου θα είναι ευάλωτες συνέπειες που θα επιφέρουν η αύξηση της θερμοκρασίας, η μείωση των βροχοπτώσεων καθώς και η αύξηση της συχνότητας και της έντασης ακραίων κλιματικών καταστάσεων, όπως οι καύσονες, οι ξηρασίες, οι ακραία έντονες βροχοπτώσεις και οι ημέρες με ακραίο κίνδυνο δασικής πυρκαγιάς, που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της εξελισσόμενης ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής. Αυτά τα ανησυχητικά συμπεράσματα προκύπτουν από την χθεσινή παρουσίαση του συγγράμματος με τίτλο «Υδροκλιματικά, βιοκλιματικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας Πελοποννήσου, από το παρελθόν στο μέλλον», το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από το Κέντρο Ερεύνης Φυσικής Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών σε συνεργασία με την περιφέρεια Πελοποννήσου. Η μελέτη αναδεικνύει επίσης τον κίνδυνο της ερημοποίησης που διαφαίνεται ιδιαίτερα μεγάλο στο μέλλον, ειδικά στα ανατολικά τμήματα της περιφέρειας Πελοποννήσου, με όλους τους δείκτες ερημοποίησης να εμφανίζουν χειροτέρευση καθώς οδεύουμε προς το μέσον του 21ου αιώνα. Κυρίως της νότιο-ανατολικής Πελοποννήσου κινδυνεύει από ερημοποίηση. Η ερημοποίηση είναι αποτέλεσμα της μείωσης της υγρασίας του εδάφους και της αύξησης της συχνότητας των ακραίων φαινομένων. Συνολικά καταγράφονται συστηματικά οι επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής του περιβάλλον και στους βασικότερους τομείς της οικονομίας και της ζωής του τόπου, όπως τα υδατικά αποθέματα και στη βιοποικιλότητα, στην υγεία του πληθυσμού, στη γεωργία, την κτηνοτροφία, τον τουρισμό, στη ζήτηση ενέργειας και τη βιομηχανία. Όπως επισημαίνεται, κίνδυνο διατρέχουν και τα μνημεία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο σύγγραμμα καταγράφεται επίσης η προσπάθεια της περιφέρειας Πελοποννήσου για την ανάπτυξη μηχανισμών ανάδρασης των επιπτώσεων της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής σε όλους τους τομείς που ενδιαφέρουν την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία. Για να πάμε στην Αργολίδα, γιατί έχουμε ευχάριστα νέα για τους παραγωγούς που έχουν πληγεί από τον Παγετό. Έχουμε μαζί μας την Κατερίνα την Κουρτέλη. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα Δέσποινα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Ευχάριστα θα τα πούμε όταν δούμε με τη βούλα που λένε πλέον Δέσποινα. Όντως, έχουμε απογοητευτεί, Κατερίνα, αλλά το λέμε έτσι για να είμαστε αισιόδοξοι. Είναι στα κάγκελα στην κυριολεξία. Κάθε μέρα μας ρωτούν, μας κατακλείζουν με ερωτήσεις τι γίνεται με το θέμα. Γιατί είχαν πει πριν από το Πάσχα. Περίμεναν οπότε την Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη να μπουν τα χρήματα. Πηγαίνουν, έρχονταν στις τράπεζες. Μετά μας είπαν ότι η τροπολογία θα περάσει μετά το Πάσχα, αμέσως την πρώτη μέρα συνεδρίασης της Βουλής. Αυτό έγινε. Πέρασε και η τροπολογία. Περίμεναν λοιπόν πάλι η παραγωγή μας. Δεν έβλεπαν στους λογαριασμούς να πιστώνται. Βέβαια έπρεπε να γίνει ΦΕΚ όλο αυτό. Έγινε και ΦΕΚ. Πέρασε δηλαδή από την εφημερίδα της κυβερνήσεως. Οπότε πάλι περίμεναν μέχρι τέλος Μαΐου. Ήρθε το τέλος του Μαΐου και δυστυχώς και πάλι δεν βλέπουν τους λογαριασμούς τους να πιστώνονται. Τώρα, περιμένουμε, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, θα τις πω εγώ, όσο έγκυρες και αν είναι, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης θα μιλήσει για τις πρώτες 10 μέρες του Ιουνίου. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αυτή την ανακοίνωση και ενδεχομένως να δούμε και την ανακοίνωση του ΕΛΓΑ, που θα λέει ότι τα χρήματα θα πιστωθούν πλέον στους λογαριασμούς, για να μπορούμε πλέον σίγουρα να πούμε στους αγρότες μας να πάνε στις τράπεζες για να πάρουν τα 300 ευρώ αναστρέμα που δικαιούνται, σύμφωνα με την τροπολογία που πέρασε από τη Βουλή, που δικαιούνται για την μεγάλο καταστροφικό παγετό της 26ης Ιανουαρίου. Λοιπόν, μάλλον βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, δεν λέμε τίποτα, μέχρι πραγματικά να γίνει πραγματικότητα, να πιστωθούν οι λογαριασμοί και οι άνθρωποι να μπορέσουν να καλλιεργήσουν, γιατί όπως χαρακτηριστικά μας λένε, έχουμε στεγνώσει. Δοκιμένου να καλλιεργήσουμε φέτος, δώσαμε ό,τι είχαμε στην άκρη και περιμένουμε τώρα να ενισχυθούμε λίγο για να προχωρήσουμε. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα γίνει πραγματικότητα. Ας ελπίσουμε έτσι, Κατερίνα, και να πούμε ότι πιστώνονται τα χρήματα σήμερα και όχι
μετά από 10 μέρες, γιατί είναι αυτό που είπες και εσύ, αν δεν το δούμε με τα μάτια μας δεν θα το πιστέψουμε. Αυτό ακριβώς. Έχουμε πλέον φοβηθεί λίγο να λέμε ευχάριστα. Είμαστε συγκρατημένοι. Εκφράζουμε δηλαδή συγκρατημένη αισιοδοξία, όπως λένε και κάποιοι πολιτικοί. Να σου πω, Κατερίνα, τώρα για το άλλο θέμα να πούμε, που υπάρχει έτσι μια ελάμφρυση στους παραγωγούς που διακινούν τα προϊόντα τους μέσω συνεταιρισμών. Για πες μας, τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι σημαντικό, Δέσποινα, αυτό, και ενδεχομένως να μην το ξέρουν πολλοί από τους παραγωγούς μας, δεδομένου ότι είναι καινούριος ο νόμος. Μας τον ανέφερε μάλιστα σε ρεπορτάζ ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας, ο κ. Αντωνόπουλος, και μας είπε ότι κατά 50% μειώνονται οι φόροι των αγροτών οι οποίοι διακινούν τα εμπορεύματά τους μέσω των συνεταιρισμών. Κάτι το οποίο ενισχύει την δράση των συνεταιριστικών ομάδων που τα τελευταία χρόνια είχαν υποστεί έτσι, ίσως λίγο παλαιότερα, κάποια κάμψη. Οπότε τώρα με αυτό το κίνητρο που τους δίνει μπορούν μέσα από τους συνεταιρισμούς να προωθούν τα προϊόντα τους, και αυτό βέβαια θα βοηθήσει ώστε να υπάρχει και εξισορρόπηση λίγο στις τιμές, γιατί είναι γεγονός ότι ερχόντουσαν κάποιοι εξαγωγείς από διάφορα μέρη της Ευρώπης, έβρισκαν τους παραγωγούς οι οποίοι ήταν σε ανάγκη, έπαιρναν τα προϊόντα τους, διαμορφώνονταν τιμές περίεργα, να το πω έτσι και να μην το βάλω έτσι πιο σοβαρά το θέμα, με αποτέλεσμα κάποιοι να διαμαρτύρονται ότι πέφτουν οι τιμές, ότι τα έδωσα χαμηλά ο γείτονάς μου και όλα αυτά. Τώρα πλέον και με το κίνητρο αυτό του 50% την έκπτωση φόρου θα μπορούν μέσω των συνεταιρισμών να προωθήσουν τα προϊόντα τους, και ίσως αυτό, όπως και προείπα, να βοηθήσει και στη στήριξη των τιμών ώστε ο παραγωγός να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Μάλιστα. Θετικό να πούμε αυτό. Επίσης, ναι. Ξεκινάει και το ΟΣΔΕ. Είναι μια σημαντική εξέλιξη και αυτή. Mm-hmm. Το ΟΣΔΕ είναι το γνωστό θέμα με τα δικαιώματα πλέον των παραγωγών, όπου καταγράφουν τα κτήματά τους, και φυσικά βάσει αυτών παίρνουν και τις αποζημιώσεις σε περίπτωση ζημιών, όπως και τη φετινή χρονιά που αναφερθήκαμε. Έχει δοθεί προθεσμία μέχρι τέλος Ιουνίου. Καλό είναι να το ξέρουν οι παραγωγοί, να σπεύσουν. Φυσικά είναι ελαστική. Υπάρχει βέβαια μια καθυστέρηση φέτος. Ας ελπίσουμε να μην είναι καθυστέρηση και στην καταβολή της προκαταβολής. Ακριβώς, επειδή υπάρχει μια καθυστέρηση. Πηγαίνουν βέβαια και τα δηλώνουν οι περισσότεροι αγρότες. Να πάνε λοιπόν πάλι σιγά σιγά να τα δηλώσουν, για να μην λήξει η προθεσμία, ζητούμε μετά παρατάσει, και να μπορούν να έχουν δικαίωμα να πάρουν, έτσι, να πάρουν και τις αποζημιώσεις. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Για να πάμε τώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο είχε λίγο απ' όλα. Είχε βέβαια στο επίκεντρό του τους χειρισμούς γύρω από τον Τζάνε Καλαμάκη. Θα το συζητήσουμε σε λίγο αυτό το θέμα. Αλλά είχε και έντονη πολιτική αναφορά για τα μελλοντικά τεκτενόμενα στην περιφερειακή σκηνή. Η πολιτική αντιπαράθεση είχε απ' όλα τα είδη των διαξηφισμών, προσωπικές, πολιτικές, αυτοδιοικητικές, παραδοξιακές και βουλευτικές. Ο κύριος Νίκας βέβαια επανέλαβε για μία ακόμα φορά το ότι θα συζητήσει με τους συνεργάτες του και θα αποφασίσει το τι θα πράξει για τις επόμενες εκλογές. Λίγο απ' όλα, είχε πολιτική αντιπαράθεση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Προσωπικές, αυτοδιοικητικές, παραταξιακές, μέχρι και βουλευτικές προσεγγίσεις. Ο Παναγιώτης Νίκας επανέλαβε ότι θα συζητήσει με τους συνεργάτες του και θα αποφασίσει το τι θα πράξει για τις επόμενες εκλογές. Το θέμα δεν είναι εγώ. Και προφανώς για το τι θα αποφασίσω δεν θα συνοηθώ με εσάς, θα συνοηθώ με τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Αν θέλετε να ξέρετε, εγώ με οποιαδήποτε ιδιότητα θα είμαι παρόν. Με οποιαδήποτε ιδιότητα. Εγώ δεν αφήνω τίποτα μισογεναμένο, να το ξέρετε. Και πρώτος και έσχατος. Ο κ. Νίκας δήλωσε παρόν με οποιαδήποτε ιδιότητα και άνοιξε την κουβέντα, έχοντας στο πεδίο των αναφορών του το μέλλον της παράταξης Τατούλη. Να νοιαζόστε για τον εαυτό σας. Βάλτε λοιπόν στη σειρά το κόμμα με το οποίο θα κατεβείτε, τα αποτελέσματα των εκλογών, το δεύτερο στάδιο και, εν πάση περιπτώσει, το πώς ακριβώς θα είναι η κάθοδος σε αυτοδιοικητικές εκλογές και με ποιους όρους. Γράφτε το αυτό. Το πρόβλημα είναι δικό σας λοιπόν το τι θα κάνετε. Τώρα ψάχνοντας να δημιουργήσετε ρογμές, περιφερόμενοι, ξέρω εγώ, να βρείτε από εδώ με καμιά ταρζανιά, κανένα φίλο από εδώ και από εκεί, να πηγαίνετε στη Σπάρτη και να λέτε πάτε τα σκουπίδια στην Τρίπολη, και στην Τρίπολη να λέτε σας φέρουν τα σκουπίδια από τη Σπάρτη, με τέτοιες λογικές. Λοιπόν, αμφιβάλλω αν θα κατεβείτε στις εκλογές. Και προφανώς
και πολύ φοβάμαι ότι και η ώρα που θα κατεβείτε θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για σας. Καλή δύναμη. Νωρίτερα ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, θέλοντας να δείξει την κατάσταση των πολιτικών λόγων από το βήμα του ΠΕΣΥ, εκτίμησε πως καμιά δεκαριά από τους περιφερειακούς συμβούλους θα είναι υποψήφιοι βουλευτές. Θέλετε να μεταβληθεί το θέμα το συμβούλιο σε ένα μηχανισμό προπαγάνδας, ποιος θα τα λέει καλύτερα για την τηλεόραση, μπορεί να γίνει και αυτό και με συγχωρείτε, θα γίνει γιατί καμιά δεκαριά από αυτή την αίθουσα εκτιμώ θα είναι υποψήφιοι βουλευτές αύριο με διάφορα κόμματα. Επομένως, να είναι και ένα βήμα προβολής ότι λέμε διάφορα πράγματα και προβάλλουμε. Για να πάμε σε κάτι άλλο, είναι ένας δήμος πρότυπο, μια περιοχή που διαρκώς εξελίσσεται και τα τελευταία χρόνια, ύστερα από σκληρή δουλειά της Δημοτικής Αρχής, η οποία ήταν και παραμένει και συνεχίζει βέβαια ακομάτιστη, μπαίνει όλο και πιο δυναμικά στο χάρτη της χώρας, φωτίζοντας τα γράμματα του ιστορικού και πολλά υποσχόμενου ονόματός της. Ο Δήμος Τρίπολης, λοιπόν, στον οποίο χτυπάει η καρδιά της Πελοποννήσου, γίνεται όλο και πιο εξωστρεφής, κάνει βήματα σταθερά και βαριά, χαράσσοντας ένα νέο μονοπάτι στους δρόμους της χώρας, αλλά και εκείνους που οδηγούν πολύ πιο μακριά. Είναι ένας δήμος πρότυπο, μια περιοχή που διαρκώς εξελίσσεται και τα τελευταία χρόνια, ύστερα από τη σκληρή δουλειά της Δημοτικής Αρχής, που ήταν, παραμένει και συνεχίζει ακομάτιστη, μπαίνει όλο και πιο δυναμικά στο χάρτη της χώρας. Ο δήμος της Τρίπολης, τον οποίο χτυπάει η καρδιά της Πελοποννήσου, γίνεται όλο και πιο εξωστρεφής. Η περιοχή μας έχει όλα εκείνα τα στοιχεία, και τη φυσική ομορφιά και το πολιτιστικό και τουριστικό υπόβαθρο, έτσι ώστε να μπει πάλι στον τουριστικό χάρτη, να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα. Η Δημοτική Αρχή έθεσε τον πύχη ψηλά και από νωρίς άρχισε να υλοποιεί τους στόχους της. Χαρακτηριστική εικόνα σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση έργων, τόσο στο κέντρο όσο και στα χωριά. Ήδη ως αυτή τη στιγμή που μιλούμε, έχουμε εντάξει έργα προϋπολογισμού περίπου 25 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε αρκετές προτάσεις ακόμα που περιμένουμε να αξιολογηθούν και αυτό θα το συνεχίσουμε κατ' όλη τη διάρκεια αυτής της θητείας και της επόμενης θητείας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε χρήματα για να φτιάξουμε υποδομές στην πόλη μας και στα χωριά μας, στο Δήμο γενικότερα, έτσι ώστε να κάνουμε και την καθημερινότητα του πολίτη καλύτερη, αλλά να κάνουμε και την πόλη μας και τα χωριά μας πιο όμορφα. Χαρακτηριστικό δε είναι το γεγονός πως το συγκεκριμένο Δήμο έργα που εγκρίθηκαν παράλληλα και σε άλλους σε όλη τη χώρα τρέχουν με ικανοποιητικούς ρυθμούς παρά την οικονομική κρίση και την πανδημία. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Τρίπολης, θεωρώ κύριε Κανελόπουλε, ότι είχε κατασκοφαντηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Είχε πραγματικά, ακούγαμε ότι δεν υπάρχει τεχνική υπηρεσία, δεν κάνουν τίποτα, δεν προχωρούν τα έργα. Εγώ μετά από 2,5 χρόνια, το έχω πει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα, έχω πει πολλές φορές ευχαριστώ στα παιδιά, στους μηχανικούς και όλους τους εργαζόμενους τεχνικής υπηρεσίας, γιατί πραγματικά έχουν δουλέψει με ρυθμούς τους οποίους δεν τους συναντάς σε δημόσιες υπηρεσίες. Προεκλογικά είχαμε πει ότι για μας και τα χωριά και η πόλη θα είναι στο ίδιο μετερίζει. Σήμερα λοιπόν, μετά από 2,5 χρόνια, μπορώ να πω ότι αυτό σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το έχουμε καταφέρει. Ήδη μια πολύ μεγάλη παρέμβαση που κάναμε, όχι μόνο εμείς βέβαια, όχι μόνο ο Δήμος, αλλά και άλλοι, και μπήκαμε στο πρόγραμμα της μεταλλιγνητικής περίοδου. Αυτό είναι μια τεράστια πρόκληση για τον Δήμο μας τα επόμενα χρόνια, για την περιοχή μας. Ήδη έρχονται επενδύσεις στην περιοχή μας και αυτό πιστεύω ότι σιγά σιγά όσο το πρόγραμμα αυτό θα εκτελήσεται και θα προχωράει, θα έρθουν και νέες επενδύσεις. Θέλουμε λοιπόν να αποκόψουμε, να σταματήσουμε το να φεύγουν τα παιδιά μας από την περιοχή μας, να μείνουν στην περιοχή μας και γιατί όχι, να έρθουν νέοι άνθρωποι, νέες οικογένειες, να εμπλουτιστεί ο πληθυσμός του Δήμου μας. Και αυτός είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους της Δημοτικής Αρχής που συνεχίζει δυναμικά, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, αφού όπως είπε ο Δήμαρχος, χρειάζονται τουλάχιστον 2 θητείες για να ολοκληρώσει κανείς το πλάνο του και κυρίως να αποδείξει το όραμά του. Ένα όραμα διαυγές, χωρίς κομματικές αποχρώσεις, αφού το ανεξάρτητο του συνδυασμού του είναι εκείνο που τον χαρακτηρίζει και θα συνεχίσει να κυριαρχεί. Τα τοπικά προβλήματα δεν έχουν χρώματα, γι' αυτό και είπαμε την προηγούμενη φορά ότι εμείς δεν θέλουμε και δεν επιζητούμε από κανένα κόμμα στήριξη επίσημη. Αυτό κάναμε στις προηγούμενες εκλογές, αυτό θα κάνουμε και τις επόμενες. Έχουμε κάνει ένα συνδυασμό που είναι πραγματικά ανεξάρτητος, μια δημοτική αρχή που είναι άνθρωποι από όλα τα κόμματα, γιατί πιστεύουμε ότι σε όλους τους χώρους υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Και από το Δήμο Τρίπολης θα πάμε στην Ηλία. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Κώστας Ογγελτής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέσποινα, κυρίες και κύριοι. Κώστα, να ξεκινήσουμε έτσι με μια υπόθεση ενός 88χρονου, ο οποίος πέθανε λίγο μετά την προφυλάκησή του. Τι ακριβώς συνέβη?
Έτσι ακριβώς, Δέσποινα, μιλάμε για έναν 88χρονο άνδρα, ο οποίος τον περασμένο Οκτώβριο είχε συγκλονιστεί η τοπική κοινωνία εδώ της Ηλίας και του Πύργου, συγκεκριμένα από την ψυχρή εκτέλεση που είχε κάνει σε έναν επιχειρηματία για μια κτηματική διαφορά. Το πρωτοφανές του περιστατικού αυτού, Δέσποινα, δεν είναι ότι τον σκότωσε. Τον σκότωσε για ένα λόγο που το θύμα δεν ήξερε. Δεν ήξερε δηλαδή για ποιο λόγο πήγε αυτός ο άνθρωπος εκεί, ο 88χρονος, να του ζητήσει τότε το λόγο. Όπως είχε συζητηθεί μετά στο δικαστήριο, καθομολογία να δολοφονώσει, ο 88χρονος αυτός άνδρας, είχαν κάποιες κτηματικές διαφορές με τους παππούδες τους πριν δεκαετίες, πριν πάρα πολλά χρόνια. Και όπως είχε πει τότε σε δηλώσεις βγαίνοντας από τα δικαστήρια ο δράστης, καλύτερα λέει να πεθαίνεις για την πατρίδα παρά να τα παίρνεις μαζί σου. Αυτός ο άνθρωπος είχε προφυλακιστεί στις φυλακές του Κορυδαλού, αλλά λόγω και ότι ήταν υπερήλικας, Δέσποινα, μιλάμε για έναν άνθρωπο 88 ετών, είχε προβλήματα υγείας, το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου και το περασμένο Σάββατο κατέληξε, Δέσποινα. Μάλιστα. Ήταν η υπόθεση έτσι που την είχαμε αναφέρει και εδώ στην εκπομπή. Κώστα, τώρα ένα άλλο περιστατικό. Μια γυναίκα μπέρδεψε απορρυπαντικό με γλυκό. Τι ακριβώς έγινε? Μιλάμε, Δέσποινα, για ένα περίεργο πραγματικά περιστατικό που σημειώθηκε σε εγγένεια σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Αμαλιάδας. Η γυναίκα αυτή λοιπόν είχε πάει στα εγγένεια, στο ταμείο, για να ευχαριστήσει τους πελάτες το καινούριο κατάστημα. Έδινε κάποια δώρα στους καταναλωτές. Και οι συγκεκριμένοι πελάτες έδωσαν ένα απορρυπαντικό γενικής χρήσης, το λέγε ξεκάθαρα, Δέσποινα, πάνω στη συσκευασία, απορρυπαντικό γενικής χρήσης στην γυναίκα αυτή. Η συσκευασία του όμως έμοιαζε με παγωτό. Η συγκεκριμένη γυναίκα πήγε λοιπόν στο σπίτι της, άνοιξε τη συγκεκριμένη συσκευασία και έφαγε μία κουταλιά, Δέσποινα, από το συγκεκριμένο απορρυπαντικό, γιατί νόμιζε ότι ήταν παγωτό και συγκεκριμένα παγωτό βανίλια. Αμέσως η γυναίκα πήγε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, όμως δεν ευημερεύε εκεί οριλά και μεταφέρθηκε καθαρά για προληπτικούς λόγους στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Έγιναν εκεί κάποιες εξετάσεις, όμως η γυναίκα ήταν πάρα πολύ καλά, δεν χρειάστηκε καν η νοσηλεία της ή περαιτέρω διαδικασίες. Τέλος καλό, όλα καλά. Να είναι λίγο πιο προσεκτικοί οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας με τα προϊόντα που χρησιμοποιούν, Δέσποινα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος, κυρίες και κύριοι, για τις πανελλαδικές εξετάσεις και βέβαια οι γονείς δίνουν συμβουλές σε άλλους γονείς πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση. Βέβαια, να πούμε ότι σε λίγο θα είναι μαζί μας και η ψυχολόγος μας, η κυρία Ρωμάνα Σπερώνη, η οποία θα δώσει τις συμβουλές της. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις πανελλαδικές εξετάσεις με νέα δεδομένα και συνθήκες ύστερα από 2 χρόνια πανδημίας. Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων φέτος ανέρχεται σε 68.394 και το άγχος μοιάζει να κυριαρχεί με τους γονείς να καλούν τα παιδιά να είναι ψύχρεμα. Έτσι και αλλιώς τελευταία στιγμή το άγχος μόνο κακό κάνει. Ό,τι δουλειά είναι, όποια δουλειά έχει κάνει ο καθένας όλη αυτή τη χρονιά θα φανεί τώρα. Να προσπαθήσουμε να τα ενδυναμώσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο και βάσει της εμπειρίας των χρόνων που έχουμε να τους δείξουμε ότι δεν είναι ο μόνος δρόμος οι Πανελλήνες. Υπάρχουν εναλλακτικές για να οδηγηθεί κάποιος στην επιτυχία. Και αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Μπορεί η φετινή χρονιά να έχει το δεύτερο χαμηλότερο αριθμό εισακτέων φοιτητών από το 2014, όμως ανεξάρτητα από τη συνολική βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κανείς στο τέλος, η ζωή του δεν κρέμεται από αυτή. Οι ευκαιρίες εκεί έξω είναι αμέτρητες και όσο και αν ακούγεται κλισέ, αν θέλεις να πετύχεις, το πανεπιστήμιο δεν είναι μονόδρομος. Μεγάλη πλειοψηφία των γονέων στηρίζεται πάρα πολύ στις Πανελλήνες, στο να περάσει το παιδί κάπου και ας περάσει, και αυτό μεταφέρεται στα παιδιά. Νομίζω ότι χρόνο το χρόνο θα πρέπει να το αλλάξουμε γι' αυτό. Υπάρχουν πολλές αναλλακτικές που ίσως οδηγούν και σε καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα θα δούμε ένα ξεχωριστό έτσι ρεπορτάζ. Θα δούμε πόσο έτσι η δύναμη της θέλησης, πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Είναι άτομα με τυφλότητα και ασχολούνται με έφυπη δοξοβολία. Με συγχωρείτε. Τόσοι άνθρωποι τριγύρω μας οι οποίοι στερούνται την όρασή τους. Κι όμως αρκετοί από αυτούς έχουν βρει τον τρόπο να φωτίζουν τη ζωή τους με έναν τρόπο μοναδικό. Ο Γιάννης και η Γεωργία αποδεικνύουν ότι η δύναμη της ψυχής και της ανθρώπινης θέλησης δεν έχει όρια. Δύο άτομα με τυφλότητα που εδώ και 6 μήνες ασχολούνται με την πολύ ιδιαίτερη πολεμική τέχνη της έφυπης τοξοβολίας.
Είναι υπέροχη εμπειρία. Ανυπομονούμε να έρθει η μέρα και εγώ και ο Γιάννης για να έρθουμε εδώ να κάνουμε υπασία και τοξοβολία. Με μεγάλη χαρά. Προσωπικά για μένα, ας πούμε, τώρα αν θα δείτε, θα κάνουμε μια στόχευση με βάβιν. Είναι εύκολο. Το πιο δύσκολο θα ήταν να πηγαίνει λίγο πιο γρήγορα το άλογο ή σε τροχασμό, ας πούμε. Είναι, γιατί η στατική βολή από κάτω από σύμφωτα είναι αρκετά εύκολη, για φανταστείτε ότι πρέπει να συντονιστείς και με τον ήχο και με την κίνηση του αλόγου. Η έφυπη τοξοβολία υπήρξε η απαρχή του ορισμού του πολέμου στην παγκόσμια ιστορία, συνδυάζοντας τις δύο συνιστώσεις κάθε σύραξης, το πυρ και την κίνηση. Στο πλατή Μεσσηνίας, οι Έλληνες κένταυροι μεταδίδουν αυτή τη γνώση και την πολύ ιδιαίτερη πολεμική τέχνη σε άτομα με τυφλότητα. Ήταν ένα εγχείρημα το οποίο δεν έχει ξαναγίνει παγκοσμίως και αντιμετωπίζαμε τη δυσκολία ότι δεν είχαμε ούτε βιβλιογραφία, ούτε παραδείγματα, ούτε οτιδήποτε. Σε αντίθεση με κάποιες ομάδες που προσπαθούν να βάλουν τους τυφλούς να τοξεύσουν με μηχανικά μέσα, με τεχνικά μέσα, εμείς στην τοξοβολία που κάνουμε, στην παραδοσιακή, χρησιμοποιούμε μόνο το ένστικτο. Αυτό ήταν και το μεγάλο στοίχημα, ότι έπρεπε τους συνανθρώπους μας αυτούς, που αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα της όρασης, να τους βοηθήσουμε να αντιληφθούν τι είναι το τόξο, πώς να το χειρίζονται και πώς να αντιλαμβάνονται καλύτερα το στόχο, στην οποία περίπτωση, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι ηχητικός. Στο πλατή Μεσσηνίας βρέθηκε και ένας Αμερικάνος ντοκιμαντερίστας, ο οποίος παρακολουθεί τις προσπάθειες των αθλητών με τυφλότητα που ασχολούνται με την ιδιαίτερη αυτή πολεμική τέχνη. Ο Βίνσεντ έχει έρθει, είναι ένας Αμερικανός παραγωγός, ινδιανικής καταγωγής, ο οποίος κάνει μία tour ξεκινώντας από το Ιράν, που έχουν πλούσια παράδοση εκεί, πέρασε από την Τουρκία. Έκανε 2 μέρες γύρισμα στην Αθήνα με την κεντρική ομάδα τη δική μας, των Ελλήνων Κεντάβρων. Και ήρθε ειδικά για εμάς εδώ 2 μέρες σήμερα και αύριο για να γνωρίσει τους τυφλούς ευποτοξότες, οι οποίοι είναι μοναδικοί, και να τον γνωρίσουμε κι εμείς. Το ιδιαίτερο δέσιμο με το άλογο, η συνεχής παρουσία των εκπαιδευτών δίνουν στους αθλητές δύναμη να προσπαθήσουν περισσότερο και να πετύχουν κάθε στόχο που μελλοντικά δεν αποκλείεται να αποτελέσει και τη συμμετοχή τους σε τουρνουά. Είναι φιλικό, παίρνει και αγάπη από εμάς. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, να το κάνουμε εμείς αυτό από μόνοι μας. Οι εκπαιδευτές είναι μοναδικοί, μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι βλέπετε και το αποτέλεσμα. Τα επόμενα βήματα είναι να εξασκούμαστε όλο και πιο συχνά και γιατί όχι κάποια στιγμή να λάβουν μέρος και σε ένα παγκόσμιο τουρνουά. Οι στόχοι τους διαμορφώνονται μέρα με την ημέρα. Κάθε προσπάθεια και μια νέα κατάκτηση για τον Γιάννη και τη Γεωργία. Βλέπω οτιδήποτε κάνεις, αν το κάνεις με αγάπη και εξασκήσεις περισσότερο, το καταφέρνεις. Δεν υπάρχει μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σπούργοι της τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργίτη Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτη Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266.
στέλνουμε, παραλαμβάνουμε, ταξιδεύουμε από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα. ΚΤΕΛ. Μας συνδέουν πολλά. Στην προκειμένη περίπτωση τη δική μας, πράγματι μιλάμε για ένα θαύμα. Το μεγάλο μας έργο είναι να ξανακάνουμε παιδιά τα παιδιά. Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ και θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον καθηγητή, τον κύριο Πέτρο Θέμελη, που είναι στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Θέμελη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Θέμελη, ακούτε, βέβαια, σας ακούω μια χαρά. Κύριε Θέμελη, θα ήθελα έτσι να πούμε κάποια πράγματα, γιατί μέσα από μια ανάρτησή σας διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που δεν έχουν αντιμετωπιστεί ακόμα εκεί στον αρχαιολογικό χώρο και όχι μόνο βέβαια. Για πείτε μας, τι παρεμβάσεις χρειάζεται να γίνουν. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε και έχω επανειλημμένως αναφερθεί σε αυτές τις ελλείψεις, τις αναγκαίες εργασίες μάλλον που πρέπει να γίνουν πέριξ του αρχαιολογικού χώρου για να λειτουργήσει σωστά. Αλλά δεν βλέπω ανταπόκριση από τους φίλους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αυτό με στεναχωρεί ιδιαίτερα, διότι και εγώ είμαι 35 χρόνια εδώ. Έχει δημιουργηθεί ένας χώρος αρχαιολογικός, ο οποίος δέχεται ένα τρομερό ρεύμα τουριστικό, το οποίο φέτος, όπως ξέρετε και λόγω της αποτροπής του κορονοϊού, έχει αυξηθεί τρομερά και έχει μια δυναμική που τρομάζει και εμένα τον ίδιο. Δεν περίμενα τέτοιο κόσμο, τόσα πολλά αυτοκίνητα τα οποία δεν έχουν που να παρκάρουν, πούλμαν τα οποία δεν μπορούν να ανεβούνε, να στρίψουν για το μουσείο γιατί είναι άθλιος ο δρόμος, κατηφορικός και επικίνδυνος. Και είναι προβλήματα απλά, δηλαδή το δικό δίκαιο θέλει βελτίωση, ξέρω εγώ, νομίζω ότι είχε αναγγελθεί πριν από χρόνια από την περιφέρεια, ακόμα και πριν από αυτή την αρχή της περιφέρειας που βιώνουμε σήμερα, πριν από τον κύριο Νίκα δηλαδή, είχε αρχίσει κάποια, ξέρω εγώ, διαδικασία να γίνει ο δρόμος τουλάχιστον από νησί προς Λάμπαινα, Λάμπαινα αρχαία Μεσίνη. Δεν έγινε μέχρι στιγμής καμία ενέργεια, τίποτα. Είναι τρομερά επικίνδυνος αυτός ο δρόμος και για ανθρώπους που ζουν στην Μεσσηνή και για μένα που γυρίζω το βράδυ καμιά φορά από την Καλαμάτα στην αρχαία Μεσσηνή. Αλλά δεν υπάρχει πάρκινγκ, δεν υπάρχει χώρος να σταθούν τα τεράστια πούλμανα αυτά τα οποία κατεβαίνουν με κίνδυνο στο χώρο και συσσωρεύονται το ένα δίπλα στο άλλο κοντά στην είσοδο και δεν υπάρχει πλέον χώρος για γιοταχή. Είχε αρχίσει να κατασκευάζεται ένα πάρκινγκ εδώ από το Δήμο Μεσσήνης, το οποίο εγκαταλείφθηκε κακή κακός με μπάζα, χόρτα και μία μάντρα και μας έκρισε και το χώρο και δεν μπορεί να παρκάρει κανένας ούτε εκεί. Έχουν εξαγγελθεί οδικά, ξέρω εγώ, θαυμάσια έργα από την εξαιρετικά έργα οδικά και από μία πρόσβαση κατευθείαν από τα αρφαρά, όπως είχε πει ο κύριος Νίκας. Μακάρι να γίνει αυτή, αλλά πριν γίνει αυτή να βελτιωθεί αυτό το τοπικό δίκτυο και να βρεθούν χώροι πάρκινγκ. Αυτό παρακαλώ. Δεν ζητάω για μένα τίποτα. Εγώ θα φύγω σε λίγο από εδώ. Είμαι και πολύ μεγάλος. Έχω κουραστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχω μόνο επιστημονικά ενδιαφέροντα πια κρατήσει εδώ και θα έρχομαι να εργάζομαι στην αρχαία Μεσσήνη δειλά-δειλά και σιγά-σιγά. Αλλά ο χώρος λειτουργεί πια. Είναι περιφραγμένος. Ανήκει στο κράτος. Δεν ανήκει σε μένα. Ανήκει στους Μεσσήνιους. Πότε θα γίνουν αυτά τα έργα, σας παρακαλώ. Πέστε μου εσείς. Και όπως λέτε, προσελκύει και πάρα πολλούς επισκέπτες ο χώρος αυτός. Όλο και περισσότερους. Αυτό ήταν γνωστό από χρόνια, το είχαμε πει. Το είχαμε προβλέψει. Και ο κύριος Περιφερειάρχης το είχε πει πολλάκις και σε μένα και λοιπά και σε άλλους φίλους. Αλλά δεν βλέπω στην πράξη να εφαρμόζεται καμία από τις μελέτες που είχαν εξαγγελθεί, κυρίως και μικρές μελέτες για τοπικά προβλήματα οδικά και αυτή η μεγάλη μελέτη του οδικού δικτύου που είχε προαγγελθεί προεκλογικά και μετεκλογικά.
Είναι αλήθεια ότι ο δρόμος που οδηγεί στην Αρχαία Μεσίνη είναι πάρα πολύ άσχημος, επικίνδυνος όπως είπατε κι εσείς. Και βέβαια δεν μιλάμε για τις βραδινές ώρες που δεν υπάρχει ούτε φωτισμός. Όχι, πέρα από αυτό. Δεν υπάρχει ούτε κανένα να θίξουμε και ορισμένα άλλα προβλήματα. Δεν υπάρχει καν συγκοινωνία. Μια απλή λεωφοριακή γραμμή τους μήνες αιχμής το καλοκαίρι από την Καλαμάτα στην Αρχαία Μεσίνη για τους ανθρώπους που προσγειώνονται στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας και δεν έχουν γεωταχή, πώς θα έρθουν εδώ μεταξύ όλοι. Υπάρχουν διαμαρτυρίες τρομερές, έχω κάνει έγγραφα και εγώ προς τους Δήμους και τις κοινότητες. Το ΚΤΕΛ δεν ξέρω για ποιο λόγο αδρανεί να βάλει ένα λεωφορείο, δύο λεωφορεία την ημέρα τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, τουλάχιστον αυτό. Δεν υπάρχει λοιπόν ούτε καν συγκοινωνιακή ένωση με την Καλαμάτα, ούτε και με τη Μεσίνη βέβαια, ούτε και με τη Μεσίνη. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Μια μέρα εδώ κάποιος από αυτούς τους ανθρώπους, τεχνικούς κυρίως της περιφέρειας, να δει τα προβλήματα και να τα συζητήσουμε. Τα ξέρουν άλλωστε, έχουν έρθει πολλές φορές. Τι απαντούν έτσι στα αιτήματά σας αυτά, γιατί σίγουρα τα έχουν ακούσει και τα έχετε πει και πολλές φορές. Ποια είναι η απάντηση που σας δίνει τόσο η Περιφέρεια όσο και ο Δήμος Μεσίνης? Όταν βρισκόμαστε από κοντά με τον Δήμαρχο Μεσίνης, με τον κύριο Περιφερειάρχη που είμαστε και φίλοι και πραγματικά από χρόνια γνωστοί, μου λένε ότι θα γίνουν, κάνει υπομονή κάτι τέτοιο, να μας ενοχλεί, να μας παίρνει τηλέφωνο, να μας υποβάλλει αιτήματα. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπω να εισακούνται τα αιτήματά μου. Αυτό είναι. Με στεναχωρεί, περνάνε τα χρόνια, ο χώρος λειτουργεί με αυτά τα τρομερά προβλήματα. Μέσα στο χωριό φυσικά, εδώ στο Μαυρομάτι και στην Αρσινόη, το ξέρετε, με το ζόρι περνάνε τα πούλμαν. Κάτω στο χώρο δεν υπάρχει ευρύ πάρκι να δεχθεί αυτή τη συρροή των αυτοκινήτων. Όταν γίνονται παραστάσεις, μάλιστα θεατρικές τα βράδια, τότε είναι τραγική η κατάσταση. Μέχρι την Αρκαδική πύλη κοντεύουν να φτάσουν μέχρι με λιγαλά τα αυτοκίνητα και από την άλλη μεριά μέχρι τη Λάμπαινα οι άνθρωποι και ταλαιπωρούνται να έρθουν με τα πόδια να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις, κυρίως του σταδίου, τις μεγαλειώδεις παραστάσεις, όταν έρχεται κάποιος δημοφιλής τραγουδιστής ή κάποιο θέαμα αγαπητό. Καταλαβαίνετε τι τραβάμε, δηλαδή. Μου κάνει τρομακτική εντύπωση και δεν έχει δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή για να είναι ο χώρος αυτός επισκέψιμος, τουλάχιστον να εξυπηρετεί αυτούς που επισκέπτονται. Ναι. Αυτά. Και ξέρετε τι συμβαίνει τώρα. Αντί να ξυπνήσουμε εμείς εδώ οι ντόπιοι, ας το πούμε, και εγώ στους ντόπιους ανήκω, ξυπνούν οι Γερμανοί, αγοράζουν υγεία, αγοράζουν σπίτια να κάνουν ξενοδοχιάκια, να καλλιεργήσουν ελιές, να πάρουν λάδι να το στείλουν στη χώρα τους. Άραβες, Γερμανοί, πάρα πολύ και αυτό φυσικά είναι από τη μια μεριά ευχάριστο, αλλά από την άλλη είναι δυσάρεστο, ξέρετε, γιατί οι Έλληνες, ήδη εμείς, δεν προβαίνουμε σε τέτοιες ενέργειες, δεν προβλέπουμε το μέλλον αυτού του χώρου ότι θα είναι ευνοϊκό για τον τουρισμό και την ανάπτυξη, και αναπτύξεται ραγδαία. Ότι θα πρέπει να γίνουν φυσικά δρόμοι και πάρκινγκ για να λειτουργήσει πιο σωστά. Τι να σας πω. Αυτά είναι τα παράπονά μου. Δεν είναι προσωπικά παράπονα. Δεν θέλω εγώ να με βοηθήσει μέσα στο χώρο. Είμαι εντάξει εκεί, έχω χρηματοδοτήσει, έχω χορηγούς. Έξω από την περίφραξη, αυτό με ανησυχεί. Εκεί είναι τα προβλήματα. Βέβαια. Γιατί να μην είναι και έτσι ανασταλτικός παράγοντας το να επισκεφτεί και κάποιος το χώρο. Γιατί όταν δυσκολεύεται να βρει πάρκινγκ, να φτάσει μέχρι εκεί, καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι τουρίστες θέλουν και κάποια έτσι καλύτερη υποδομή. Υπάρχουν και απώλειες. Ευτυχώς ορισμένοι έχουν ξυπνήσει, έχουν αρπάξει τις ευκαιρίες. Υπάρχουν ωραία εστιατόρια ή θα υπάρξουν στο μέλλον πολύ καλύτερα. Ξενοδοχεία 2-3 μικρά ενδιαφέροντα, θα υπάρξουν και άλλα, αλλά πρέπει να καταλάβουν οι τοπικοί ηθήνοντες ότι η ανάπτυξη είναι ραγδαία και ότι τα έργα υποδομής είναι απολύτως αναγκαία και επίγοντα. Αυτό μόνο ήθελα να πω, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Θέμελη, σε επίπεδο ανασκαφικό, πώς είναι η κατάσταση, πού βρισκόμαστε? Η ανασκαφή πλέον τώρα είναι δευτερεύον στοιχείο, γιατί έχουμε αποκαλύψει μια τεράστια έκταση, 350-400 περίπου στρέμματα περιφραγμένα.
ένας χώρος ο οποίος έχει μνημεία αναστηλωμένα. Εμείς τώρα προχωράμε στη βελτίωση της όψης του χώρου και σε έργα υποδομής, ας το πούμε, εντός του αρχαιολογικού χώρου για να έχουμε καλύτερες προσβάσεις για τους ξένους, σκιάδια, καθιστικά, χώρους που θα μπορούν να παυθούν και να πιούν νερό, να λειτουργήσει και το αναψυκτήριο, το οποίο εδώ και δύο χρόνια δεν δουλεύει. Αυτό είναι θέμα του ΤΑΠΑ φυσικά και μου κάνει και αυτό τρομερή εντύπωση. Δεν δουλεύει το αναψυκτήριο, δεν μπορεί να πιει κανείς νερό. Υπάρχει ένας αυτόματος εκεί πολιτής νερού, αλλά καταλαβαίνετε τώρα. Για ποιο λόγο δεν δουλεύει το αναψυκτήριο? Αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Πολιτισμού κατευθείαν και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, διότι δεν ξέρω, το έχει μισθώσει και αυτός που το έχει μισθώσει δεν έχει πατήσει το πόδι του να το ανοίξει αυτό το μικρό και συμπαθητικό αναψυκτήριο, να πιει ένα σεραγκαφέ, ένα νερό, να ξεκουραστεί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν και άλλες ανάγκες τώρα, αν αρχίσουμε και μιλάμε για αυτές. Χρειάζεται και ένα δεύτερο αναψυκτήριο στην έξοδο, την νότια του χώρου. Χρειάζονται τουαλέτες, είναι ανεπαρκέστατες, 3 τουαλέτες μόνο για τέτοια πλήθη. Μα πού ζούμε δηλαδή, είναι η κατάσταση άθλια. Τώρα θα αρχίσω να λέω να χρησιμοποιώ τέτοιες λέξεις. Μάλιστα. Τι να πω, γενικώς. Κατακλείδη, τι θα λέγατε, κύριε Θέμελη, σε αυτούς που είναι αρμόδιοι και μας ακούν? Θα τους έλεγα, αγαπητοί φίλοι, περιφερειάρχες και δήμαρχοι, ελάτε εδώ κοντά στη Μεσίνη να δείτε επιτόπτα προβλήματα, να τα συζητήσουμε για να τα λύσουμε άμεσα. Υπάρχουν λύσεις, έχουν εξαγγελθεί παλαιόθεν, υπάρχουν μελέτες, ξέρω, μικρές και μεγάλες. Θα έπρεπε αυτές να πρημοδοτηθούν και να προταχθούν από άλλες, διότι ξέρω ότι υπάρχουν και οι εγκρίσεις και από τα συμβούλια, τα αρμόδια πριν από χρόνια που έχουν δώσει τις εγκρίσεις τους για αυτά τα έργα, και δεν ξέρω για ποιο λόγο τραβήθηκαν πίσω στο περιθώριο και δεν ξέρω ποιες άλλες προτεραιότητες έχουν οι θύνοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρέπει να κοιτάξουν να αγκαλιάσουν την αρχαία Μεσίνη με μεγαλύτερη αγάπη, θα έλεγα, και ενδιαφέρον. Αυτή είναι δικιά μου έκκληση. Κύριε Θέμελη, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα που συζητήθηκε χθες το βράδυ στο Περιφερειακό Συμβούλιο και δεν ήταν άλλο από το Τζάνι Καλαμάκη, και βέβαια το θέμα που έχει να κάνει με την επιπλέον, έτσι, αποζημίωση προς τον εργολάβο για το μεταφορικό έργο. Για να δούμε το ρεπορτάζ και μετά θα μιλήσουμε με τον κύριο Πετράκο, τον επικεφαλής της Αγωνιστικής Συνεργασίας. Την αναστολή της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την καταβολή αποζημίωσης ύψους 2,1 εκατομμυρίων ευρώ στον εργολάβο που έχει αναλάβει την κατασκευή του δρόμου Τζάνε Καλαμάκη, αποφάσισε μία ακόμη συνεδρίαση με εντάσεις και εχμές το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Όλα όσα υπόθηκαν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση που αιτιολόγησαν το ότι πρέπει να δοθούν 2 εκατομμύρια και τα υπόλοιπα 99.000 κλπ. Είναι μέγα λάθος και η απόφαση αυτή πρέπει να ανακληθεί τώρα. Στην Οικονομική Επιτροπή το είπα καθαρά. Θέλω να δω τα τιμολόγια. Και θέλω να δω και τα φορτωτικά έγγραφα. Οι προηγούμενοι μου λέγανε δεν έχεις καμιά δουλειά, δεν είσαι ελεγκτής. Στην Οικονομική Επιτροπή δεν μου απάντησαν, πήγα στη διεύθυνση. Τη μία μέρα μου είπανε ναι, εγώ θα τα δεις. Την άλλη μου είπανε είναι στο δικαστήριο. Ποιο δικαστήριο, αφού τώρα κουβεντιάζουμε? Τα πήγατε στο δικαστήριο κιόλας. Όλα αυτά τα πληρώνει ο απλός Κοσμάκης. Θα πρέπει λοιπόν ο λαός να βγάλει τα συμπεράσματά του, να καταδικάσει όλη αυτή την πολιτική που εφαρμόζεται και όλους αυτούς που την εφαρμόζουν εδώ και δεκαετίες. Γιατί μη μου πείτε ότι αυτούς τους ωραίους κανονισμούς και τους νόμους ξύπνησαν μια μέρα και τους βρήκανε από το Θεό κάποιοι. Να επανυπολογιστεί με ειδική τεκμηρίωση η αποζημίωση και όλα αυτά που βάλαμε σχέση με τη διαχείριση του έργου και περιλαμβάνονται σε 4 συγκεκριμένα σημεία. Αυτή είναι η πρότασή μας. Τι, δεν γνωρίζετε τα θέματα, δεν ασχολείστε με τα θέματα? Στη διάρκεια της συνεδρίασης η λέξη σκάνδαλο κυριάρχησε, με τον Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα να κάνει λόγο για προεκλογικές σκοπιμότητες. Το συγκεκριμένο έργο δεν έχει σχέση με τον προπολογισμό της περιφέρειας. Είναι έργο το οποίο πληρώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι έργο στο οποίο απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μηχανισμούς που φτάνουν μέχρι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον έλεγχο της νομιμότητας των πληρωμών. Εμείς
ειλικρινά δεν έχουμε καμία αντίρρηση να γίνουν 40 έλεγχοι όπου νομίζετε. Και προφανώς, αν οποιοδήποτε έλεγχος αποδείξει οτιδήποτε, αυτό πρέπει να παρουσιαστεί, να μην αποκριβεί και να μην πληρωθεί. Αλλά εδώ μου λέτε ότι πρέπει όλος ο ελεγκτικός μηχανισμός που έχει προσδιορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διασφάλιση των χρημάτων της, πρέπει να μπει υπό την αίρεση των αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Να σας πω κάτι, εγώ εμπιστεύομαι τις υπηρεσίες, δεν το ξέρω. Όταν λοιπόν η Διεύθυνση Παραγωγής Έργων, η Νομική Υπηρεσία, η Δασική Υπηρεσία, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση μου λέει ότι όχι, όλα είναι καλά και μπαίνει στο βάσανο των ελεγκτικών μηχανισμών του ΠΕΠ και του ΕΣΠΑ, ελεκτικοί μηχανισμοί που φτάνουν μέχρι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι μου λέτε? Για να πάμε τώρα να συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον επικεφαλής της αγωνιστικής συνεργασίας, τον κύριο Θανάση Πετράκο. Καλησπέρα σας, κύριε Πετράκο. Κύριε Πετράκο, με ακούτε? Δεν ξέρω αν μπορούμε να αποκαταστήσουμε έτσι τον ήχο, να μας ακούει ο κύριος Πετράκος. Θα συζητήσουμε, όπως είπαμε, το θέμα με τον Τζάνι Καλαμάκη και την απόφαση που πήρε χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο. Μετά, βέβαια, την αντίδραση των μειοψηφιών. Πάγωσε, έτσι, κατά κάποιο τρόπο, η καταβολή της αποζημίωσης που ζητούσε ο εργολάβος. Κύριε Πετράκο, με ακούτε? Τώρα σας ακούω, ναι. Ωραία. Έλεγα, λοιπόν, ότι... Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Έλεγα λοιπόν θα συζητήσουμε το θέμα με τον Τζάνι Καλαμάκη και ιδιαίτερα με την αποζημίωση για το επιπρόσθετο έτσι μεταφορικό έργο που ζητάει ο εργολάβος για το συγκεκριμένο δρόμο. Είναι μεγάλο το ποσό, κύριε Πετράκο, 2.100.000 ευρώ. Και βέβαια εχθές με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου πάγωσε έτσι η καταβολή αυτής της αποζημίωσης. Για πείτε μας όμως, τι ακριβώς συζητήθηκε και εσείς ζητήσατε και κάποια θέματα να εξεταστούν. Νομίζω ότι όσοι παρακολούθησαν τη συνεδρίαση, αλλά και όσοι μας ακούνε, που δημοσιεύτηκα η σύγκυσή μου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και όλες οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται, θα βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι η απόφαση, η εισήγηση των τεχνικών υπηρεσιών η οποία έγινε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, υιοθετήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή, ήταν ένα μεγάλο λάθος, διότι στηρίχθηκε σε ψευδή δεδομένα πρώτον, δεύτερον, υπήρξαν ανακρίβειες μεγάλες, δεύτερον, τρίτον, λανθασμένοι υπολογισμοί. Δεν σχολιάζω αν αυτό είναι συνειδητό ή όχι. Αυτό ελπίζω να όταν θα διερευνηθεί να αποδειχθεί, αλλά σίγουρα κάποιοι έχουν για όλα αυτά ευθύνες. Και εξηγούμε, κύριε. Τα βασικά επιχειρήματα ότι πρέπει να δοθούν στον εργολάβο 2.100.000 που ζητούσε, δηλαδή, επιπλέον λόγω του λεγόμενου πρόσθετου μεταφορικού έργου, δηλαδή ο εργολάβος όταν υπέγραψε τη σύμβαση το 2013 είχε συμφωνήσει, είχε γράψει είχε υπογραφεί στη σύμβαση και προτείνει ότι θα παίρνει από το λατομείο στον Κοκκινόβραχο πάνω από τη Θουρία, στο Δημοτικό Κέντρο του κυρίου Μαλίρη. Έρχεται το 2017 ο εργολάβος, προσέξτε, 4 χρόνια μετά, 4,5 μετά την υπογραφή της σύμβασης. Και υπάρχει εδώ ένα πρώτο ερώτημα. Τι έκανε αυτά τα 4,5 χρόνια? Από πού έπαιρνε υλικά από κάπου ή έπαιρνε από κάποιο λατομείο και δεν το ξέρουμε, ή έπαιρνε από την περιοχή την οποία την έχει ξεθεμελιώσει. Έχει κατεβάσει το μισό βουνό και γι' αυτό το σκοπό έχει φάει μάλιστα και 2 πρόστιμα. Ένα από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Μεσσηνίας με υπογραφή, το οποίο το υπέγραψε, το πρόστιμο το έβαλε ο προηγούμενος Περιφερειακός, και ένα από τη Διεύθυνση Μεταλλείων Νοτιού Ελλάδας, το οποίο το υπέγραψε ο τότε πάλι υπουργός.
ο αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Φάμελος. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν το 2017 και απευθύνεται στο δασαρχείο ζητώντας να μάθει αν είναι νόμιμος ο Μαλήρης, το λατομείο Μαλήρη. Ναι. Προσέξτε, ένας εργολάβος μεγάλος δεν ξέρει, κάνει ότι, δεν ξέρει ότι καμία σχέση δεν έχει το δασαρχείο, όπως πολύ σωστά του απάντησε ο δασάρχης. Του είπε ότι δεν είναι δική μου αρμοδιότητα αν είναι νόμιμο το λατομείο. Ξέρετε εσείς που θα απευθυνθείτε. Αυτός κάνει λοιπόν ένα δεύτερο ερώτημα μετά από 3 μέρες, την 1η Δεκεμβρίου, 29 μάλλον Νοεμβρίου, και λέει ότι μπορεί να μπει ο Μαλήρης σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της δασικής περιοχής για το οποίο ήξερε ότι υπάρχει διχογνωμία στα χρήματα μεταξύ δασαρχείου και λατών και Μαλήρη. Ναι. Δηλαδή. Και το δασαρχείο προφανώς το απαντάει όχι, δεν μπορεί να μπει εκεί γιατί έχουμε μια διχογνωμία. Πουθενά λοιπόν το δασαρχείο δεν λέει και δεν έχει δικαίωμα. Ο κύριος Κατσίποδας είναι γνώστης ο άνθρωπος και δεν είναι κουτός, να το πω έτσι, ούτε επιπόλαιος να βγάζει αποφάσεις ποιος είναι νόμος και ποιος δεν είναι. Άλλες διευθύνσεις είναι νόμοι για αυτό το σκοπό, η διεύθυνση βιομηχανίας και η αποκεντρωμένη διοίκηση. Αυτές δίνουν την νομιμότητα, κρίνουν την νομιμότητα και δίνουν τις άδειες. Και μετά τι έκανε ο εργολάβος, από πού πήρε υλικά? Ο εργολάβος απευθύνεται και λέει, θα πάω στην Μεγαλόπολη. Δεν του είπανε και μπαίνει εδώ δεύτερο ερώτημα, κύριε Αγιοπούλου. Εκτός από τον κύριο Μαλήρη υπάρχει και ο κύριος Ντέρος, ο οποίος έχει πάρα πολλά αποθέματα. Μπορεί να μην δουλεύει τώρα το λατομείο, ο άνθρωπος έχει βγάλει υλικά στο Κατσαρού, έχει αποθέματα και πρέπει να τα πουλήσει για να αποκατασταθεί και ο χώρος. Και μάλιστα σήμερα που μιλάμε, ο εργολάβος που έχει πάρει το λιμάνι του Αγίου Ανδρέα παίρνει από το λατομείο, πρώην λατομείο, από τα αποθέματα του κυρίου Ντέρου, το 22. Συνεπώς λέτε ότι θα μπορούσε να προμηθευτεί υλικά από το λατομείο του Ντέρου. Να του πούμε. Πρώτον, δεν είχαν κανένα δικαίωμα, όπως είπε ο κύριος Λαμπρόπουλος, που προσπαθώ να δικαιολογήσει την κατάσταση του 18, λέγοντας ότι ευλόγως υπέθεσαν ότι δεν έχει άδεια. Όταν όμως εγώ παρουσίασα έγγραφα της αποκεντρωμένης του 14, του 15, του 21, του 13, 14, 15, 21, 22 και λένε ποια είναι τα νόμιμα στη Μεσσηνία, 1, 2, 3, 4, 4. Λατομείο Μαλήρη είναι νόμιμο από το 2002 έως το 2022. Και ρώτησα παιδιά, λέει εδώ ότι υπάρχει κάποιο κενό, κάποια περίοδο, η αποκεντρωμένη σε 5 διαδοχικά της έγγραφα λέει ότι αυτό, όχι δεν λέει. Άρα λοιπόν πρώτο μεγάλο λάθος, δεύτερο μεγάλο λάθος, δεν του είπανε πήγαινε πιο κοντά κύριε, γιατί πας μακριά. Τρίτο ζήτημα το οποίο προέκυψε και το οποίο ζητήσαμε πάρα πολύ και εγώ και ο κύριος Γόντικας και ο κύριος Δέδες και ο κύριος Κάτσαρης και κύριε Λιμπεροπούλου, παιδιά, υπάρχει ένας νόμος της κυβέρνησης Σαμαρά, ο οποίος λέει του 14 ότι όταν ένας που κάνει έργο πρέπει να εξετάζονται αν είναι εντάξει τα πετρώματα της περιοχής που κάνει κάποιος το έργο και να τα βάζει στο έργο αυτά τα πετρώματα και αυτά θα αφαιρούνται από το λογαριασμό. Θα αφαιρούνται από το λογαριασμό. Και ρωτήσαμε, πώς ποσότητα πήρε από την περιοχή, αφού είναι δεδομένο ότι πήρε. Στην αρχή μας λέγανε ότι δεν ξέρουν οι επιβλέποντες αν πήρε και όταν τους είπα ότι μα υπάρχουν πρόστιμα που σημαίνει ότι αποδεικνύεται ότι πήρε. Άρα λοιπόν έχουμε ένα τρίτο ζήτημα, ότι δεν αφαιρέθηκαν, δεν μας έπεισαν ότι έχουν αφαιρεθεί από την περιοχή. Τέταρτο ζήτημα. Λοιπόν, ζητήσαμε να δούμε τα έγγραφα και ιδιαίτερα τις φορτωτικές. Διότι οι κάτοικοι στο Πεταλίδι, κυρία Ηλιοπούλου, με τους οποίους μίλησα και με επώνυμους, με τον πρώην δήμαρχο, λοιπόν, έχουν τη γνώμη οι άνθρωποι, διότι αυτοί βλέπανε ότι το πολύ, όπως μου είπαν χαρακτηριστικά, ρε Θανάση, να ήρθαν 20 φορτηγά από τη Μεγαλόπολη.
Πώς λοιπόν παρουσιάζονται αυτά τα 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ότι ήρθαν. Ζητήσαμε λοιπόν να ελεγχθούν, να μας δοθούν. Πήγε ο Γόντικας εκεί. Τη μία μέρα του είπαν ότι έλα μεθαύριο, και όταν πήγε μεθαύριο του είπαν ότι δεν είναι εκεί, τα χαρτιά είναι στα δικαστήρια. Άρα λοιπόν και το πέμπτο, το πιο σοβαρό, τους είπα ότι ωραία, ας υποθέσουμε σε όλα τα προηγούμενα μέχρι τώρα που είπα είμαστε λάθος, που δεν είμαστε καθόλου λάθος. Γιατί είναι τεκμηριωμένα. Έχουμε χαρτιά, παρουσίασα, κατέθεσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο έγγραφα που αποδεικνύουν και την νομιμότητα του Μαγειρή και ότι ο Ντέρος είναι πιο κοντά και ότι τα έγγραφα των παρανομιών, των παραβάσεων του που έφαγε πρόστιμα η εταιρεία, επομένως πήρε όλα αυτά έτσι που προείπατε, ναι. Όλα. Αλλά, λοιπόν, και φτάνουμε στο τελευταίο, το πιο χοντρό ζήτημα, το οποίο είναι σκάνδαλο, μέγα σκάνδαλο. Λοιπόν, παρουσιάζουν ότι έγγραφα του 13 υπουργός Χρυσοχοΐδης, του 14 υπουργός Χρυσοχοΐδης, του 17 υπουργός Σπίρτσης, τα οποία λένε ότι η τιμή μονάδος ανά κυβο χιλιόμετρο, όταν μια απόσταση είναι μεγαλύτερη των 5 χιλιόμετρων από το λατομείο μέχρι το έργο, δηλαδή 5 χιλιόμετρα, και είναι οδοί και περνάνε τα φορτηγά από οι οδοί είναι καλής βατότητας, πληρώνονται με 19 λεπτά το κυβοχιλιόμετρο. Λοιπόν, θα πληρώνεται ο εργολάβος. Λοιπόν, στην αποζημίωση, σε αυτή τη συμπληρωματική αποζημίωση, είχε υπολογιστεί τα 2% προέκυπταν, διότι τον αποζημιώνεται με 40 λεπτά, αντί 19, 40. Δηλαδή υπερδιπλάσια. Δηλαδή αυτός, ακόμα και αν τα προηγούμενα, επαναλαμβάνω, έχουν δίκιο, είναι όλα τα έγγραφα του, εντάξει, δεν φταίει κανένας, δεν. Λοιπόν, έπρεπε να πάρει τα μισά χρήματα. Έπρεπε να πάρει, όχι, αντί 2%. Και μιλάμε έτσι για να καταλάβει ο κόσμος, κύριε Πετράκο, μιλάτε για το δρόμο από το Τζάνε Καλαμάκι μέχρι τη Μεγαλόπολη, έτσι. Για τα 7 χιλιόμετρα που, όπως πολύ σωστά είπε και ο Νίκος Οχώτικας, το τέλος θα στοιχίσει πολύ περισσότερο από ό,τι έχει στοιχίσει ο αυτοκινητόδρομος του Μωρέα Τρίπολη Καλαμάτα ανά χιλιόμετρο. Ο αυτοκινητόδρομος του Μωρέα έχει στοιχίσει 1.300.000 το χιλιόμετρο και το Τζάνε Καλαμάκι θα στοιχίσει 6 εκατομμύρια το χιλιόμετρο. Δηλαδή μιλάμε για τραγωδίες και αυτή η εταιρεία έχει εξαντλήσει, έχει πάρει τα πάντα. Έχει τα εξαντλήσει όλα. Ακόμα τώρα και να χρήματα, πούμε βέβαια ότι πάγωσε αυτό εχθές με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και από εδώ και πέρα τι μέλη γενέστε. Και από εδώ και πέρα θα πρέπει να, το δεύτερο σκέλος της απόφασης λέει ότι πρέπει να δοθούν σε όλες τις παρατάξεις, όλους τους περιφερειακούς συμβούλους, όλα τα έγγραφα να μελετηθούν και να επανυπολογιστούν, να διερευνηθούν όλες οι καταγγελίες, οι παραπάνω καταγγελίες που τις ανέπτυξα συνοπτικά που σε εσά σήμερα εδώ στο κανάλι σας. Και εγώ και άλλοι συνάδελφοι, είπαν και άλλα ακόμη πράγματα. Λοιπόν, και πρέπει να υπάρξει νέος επανυπολογισμός και διερεύνηση. Το τρίτο σκέλος, ότι πρέπει να γίνει ένορκη διοικητική εξέταση για να διαπιστωθεί ποιοι έχουν την ευθύνη, το ότι είπαν ότι υπήρχαν παράνομα λατομεία και ότι δεν υπήρχαν άλλους χώρους στη Μεσσηνία και έπρεπε να πηγαίνουμε να πάει διπλάσια χιλιόμετρα για να φέρνει τα υλικά. Τέταρτο, να αφαιρεθούν όλα αυτά τα υλικά, και να αφαιρεθούν τα υλικά, να γίνει πλήρης ξαναέλεγχος και ξανά υπολογισμός με βάση όλα αυτά τα δεδομένα. Και τέλος, ο Περιφερειάρχης να μας φέρει ποιες άλλες απαιτήσεις έχει, γιατί από ό,τι υπόθηκε υπάρχει μία ακόμη, μπορεί να υπάρχουν και άλλες, και να φέρει το σχέδιο πώς θα αντικρούσουν τα επιχειρήματα της εταιρείας, έτσι ώστε να μην πάρει και άλλα χρήματα ακόμη. Λοιπόν, είναι ένα πολύπαθο έργο από ό,τι φαίνεται και έχει και συνέχεια. Και πρέπει να θυμίσουμε, κυρία Ηλιοπούλου, το ξέρει ο κόσμος, ότι ένας από τους παράγοντες, ένας από τους λόγους, δεν ήταν ο πρώτος. Ο πρώτος ήταν ότι σώσαμε τις ευρωπαϊκές τράπεζες, βρέθηκε ο χρήσιμος και λοιπά και λοιπά, πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου,
και έσωσε τις γαλλικές τράπεζες και τις γερμανικές εισβάρους, αλλά ένας δεύτερος, τρίτος παράγοντας που μπήκαμε στα μνημόνια ήταν η παθογένεια και το πάρτι των δημοσίων έργων. Και λοιπόν έχουμε υποχρέωση, έχω υποχρέωση σε εγώμενο, με το φορολογούμενο πολίτη, ο οποίος βιώνει μια δεκαετία, δωδεκαετία μνημονιακών και σκληρών πολιτικών λιτότητας, να σεβαστούμε και την τελευταία δεκάρα και να μην έρχεται ο κάθε επιτίδιος και επειδή κάποιοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους ή αφήνουν παράθυρα ή πόρτες ορθάνυχτες, να του δίνουμε επιπλέον 2 εκατομμύρια όταν μας κορόιδευε το 19, να θυμίσω, που προσπαθούσα, του λέγαμε τότε κάνε παιδάκι μου το ένα, το α και το γ, αυτά τα δύο κομμάτια, λοιπόν ολοκλήρωσε τα, δεν έχεις κάποιο πρόβλημα εκεί. Και κοροϊδεύε, είχε τρεις εργάτες, δύο εργάτες, πέντε εργάτες εκεί πέρα. Και από ό,τι φαίνεται, κύριε Πετράκο, θα μας απασχολήσει και πάλι, έτσι. Έχουμε μέλλον για αυτό το έργο. Να σας Βεβαίως, ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Πρέπει να υπάρξει ευαισθητοποίηση από όλους και λυπάμαι που η Περιφερειακή Αρχή έπρεπε μόνο και μόνο για λόγους ευτυχίας ο κύριος Περιφερειάρχης, ακόμα κι αν είναι λάθος οι καταγγελίες μου, δηλαδή έχω παραπλανηθεί και δεν είναι σωστές, να πει. Μπορούσε να πει ότι παρότι εκτιμώ ότι ο Πετράκος έγινε λάθος αυτά που καταγγέλει, για λόγους ευτυχίας, συμφωνώ κι εγώ να παγώσει. Και όχι απόφαση να πάρει χωρίς τις ψήφους της παράταξης της πλειοψηφίας. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Κύριε Πετράκο, να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση. Δεν είναι καλό. Και νομίζω ότι κατηδίαν πρέπει να το έχουν καταλάβει και οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας, ότι δεν είναι καλό το ότι δεν ψηφίσανε. Ένα συμβιβαστική πρόταση που είπα. Κύριε Πετράκο, ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σπουργή της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργίτης Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Απογεύματα δεν παίζω πια μπάλα. Αλλά δεν μου λείπει κιόλας. Στο Αιγαίο. Βράδυ. Με καιρό. Και δεν πας για ψάρεμα. Έχεις μπροστά σου ένα σπίτι, το οποίο πλέον είναι μόνο συντρίμια. Ένας άνθρωπος είναι θαμμένος με στο χιόνι. Ξέρεις ότι έχεις μόνο 15 λεπτά. 15 λεπτά για να τον ξεθάψεις από εκεί πέρα μέσα. Είναι όμως αυτό το συναίσθημα που νιώθεις. Όταν τα δίνεις όλα για να σώσεις ένα παιδί πριν το καταπιεί το νερό. Η πραγματική ανταμοιβή είναι η ευγνωμοσύνη του ανθρώπου που κινδυνεύει. Είναι ο τρόπος που σε κοιτάζει ο άλλος. Αυτό το βλέμμα. Αυτό το βλέμμα του ανθρώπου που έσωσες από τα ερείπια. Πραγματικά είναι σαν να νιώθεις ότι παίρνεις μέρος σε ένα θαύμα. Και αυτό το βλέμμα σου δίνει τη δύναμη να συνεχίσεις. Thank you.
να σχεδιάζω το δικό μου μέλλον. Ξανά με στην καρδιά φωτιά. Κοιτάω το παρελθόν με χαμόγελο. Να σ' αγαπώ. Προχωρώ στη ζωή δυνατά. Και όλα αυτά γιατί κάποιοι με στήριξαν. Και συνεχίζουν να με στηρίζουν. Κυβωτός του κόσμου συνεχίζει να στηρίζει και να χτίζει τα όνειρα και τις ελπίδες των παιδιών όλου του κόσμου. Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ και θα καλωσορίσω την καλεσμένη της σημερινής εκπομπής, την συγγραφέα, την κυρία Ελένη Σταθοπούλου που είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέριζω και σένα και καλησπέριζω και τους τηλεθεατές. Αφορμή τη συζήτησή μας είναι η παρουσίαση που θα κάνετε του βιβλίου σας, η εντολής αύριο εδώ στην Καλαμάτα. Και βέβαια θα ήθελα να μην ξεκινήσουμε με το βιβλίο σας, να ξεκινήσουμε με την ομιλία σας, γιατί έτσι μου έκανε και ο τίτλος ιδιαίτερη εντύπωση, «Επτά θανάσιμα αμαρτήματα στη λογοτεχνία». Τι θέλετε να πείτε? Καταρχάς να πω γιατί έγινε αυτό. Οι εκδόσεις Άνιμα παρουσιάζουν 4 συγγραφέων τα βιβλία και στον καθέναν ανέθεσαν και ένα θέμα που έχει το 7. Mm-hmm. Και εγώ πήρα τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα είναι όλη η ιστορία των ανθρώπων από τότε που φτιάξαν τις κοινωνίες. Και φυσικά σε όλα τα βιβλία, είτε είναι κοινωνικά, είτε είναι ερωτικά, είτε είναι αστυνομικά προπάντων, απλώνουν τα πλοκάμια τους μέσα τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Αν όχι όλα, τα περισσότερα. Mm-hmm. Και το ακατέργαστο υλικό κάθε λογοτέχνη είναι τα θανάσιμα αμαρτήματα, γιατί πάνω σε αυτά στηρίζεται. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, η ενοχοποίηση του έρωτα, ναι, ή τα εγκλήματα τιμής. Στηρίζεται πάνω σε ένα αμάρτημα, το οποίο δεν είναι θανάσιμο, αλλά οι άλλοι άνθρωποι που είναι αλαζόνες και χειριστικοί, η κοινωνία μας κραγοανδροκρατούμενη, mm-hmm, το ενοχοποιούν και φτάνουν και μέχρι τη δολοφονία των εραστών. Τώρα από εκεί και πέρα τι να πούμε, η εξουσία, το χρήμα, όλος αυτός ο άξονας που κινείται η ζωή μας στηρίζεται πάνω στα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Mm. Τώρα, τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα έχουν σχέση με τα συναισθήματα. Δηλαδή, στην ουσία είναι υπέρβαση των συναισθημάτων κατά κόρον. Δηλαδή, η λεμαργία τρως πάρα πολύ. Η φιλαργυρία μαζεύεις πάρα πολλά χρήματα. Παντού χάνεις το μέτρο. Η αλαζονία, που είναι το πρώτο και το κυριότερο, η ύβριση των αρχαίων. Μετά είναι η ζηλοφθονία, που έχει μέσα το φθόνο, γιατί η ζήλη αυτή καθ' αυτή δεν είναι θανάσιμο αμάρτημα. Αλλά όταν όμως θέλεις να κάνεις κακό στον άλλον για να του πάρεις αυτά που έχει, φτάνεις στη ζηλοφθονία. Ναι. Η οργή. Τώρα η οργή φυσικά, αν μείνει στο θυμό, είναι άμα γίνει οργή μεγάλη που φτάσει μέχρι και το φόνο, εκεί είναι και αυτή η θανάσιμο αμάρτημα. Μάλιστα. Και τώρα μέσα στο νέο σας βιβλίο, η εντολή, σε πού είναι το αμάρτημα? Πάρουν πολλά αμαρτήματα. Πολλά. Καταρχάς υπάρχει το αμάρτημα της ζήλιας που φτάνει στη ζηλοφθονία. Το 18ο αιώνα, 1798, στην Πρέβεζα, από εκεί ξεκινάει, που ένας πλούσιος, που κατάγεται από μια οικογένεια Πρεβεζάνων, που σκοτώνουν οι άντρες τις συζύγους τους, γιατί τις ζηλεύουν, σκοτώνει την πρώτη του γυναίκα, μετά παντρεύεται μια μικρή, αυτός ταξιδεύει, και όταν η μικρή κοπέλα βρίσκει κάποιον εραστή, χτυπάει η καρδιά της, είναι 18 χρονών. Έρχεται, πάει να τη σκοτώσει, αλλά παλεύει με τον εραστή και τον σκοτώνει ο εραστής στην πάλη, τον σκοτώνει ο εραστής. Από εκεί ξεκινάει όλη η πλοκή, γιατί αυτός την ώρα εκείνη δίνει μια κατάρα. Άρα η κατάρα είναι οργή. Και λέει ότι σαν περάσουν τα 100 χρόνια, εγώ θα σε ξαναβρω
και εσένα θα σε κάνω να τρελαθείς και αυτή θα τη σκοτώσω. Και αφήνουμε και περνάνε τα χρόνια και φτάνουμε στο 1904 που γίνεται ένα έγκλημα τιμής που είναι τα ίδια ονόματα. Και αυτό είναι το έγκλημα τιμής, είναι και η αλήθεια και ο πυρήνας, είναι έγκλημα τιμής που έγινε στο χωριό μου. Είναι γιατί... πραγματικό γεγονός. Ναι, είναι πραγματικό γεγονός και πραγματική και η ημερομηνία. Mm-hmm. Πάνω στην οποία ήταν ο πυρήνας και πάνω σε αυτό ξετυλίγεται όλο το κουβάρι. Mm-hmm. Υποτίθεται ότι πάλι έχουμε ένα Μιχάλη και μια Μαρίκα που αγαπιούνται. Και έρχεται ένας Κωνσταντίνος, που είναι πρώτος ξάδελφος, σαν τον άλλον. Και όπως έχει πει την κατάρα, σκοτώνει τη Μαρίκα και τρελαίνεται ο Μιχάλης. Αυτό είναι αληθινό γεγονός. Α, μάλιστα. Και διαδραματίζεται εδώ στη Μεσσηνία. Ναι, ναι, διαδραματίζεται στη Μεσσηνία. Φυσικά έχουμε άλλους 5 φόνους, είναι 8 συνολικά οι φόνοι, που έχουν να κάνουν με όλη αυτή την υπόθεση. Οι 7 είναι γυναικών και υπάρχει μόνο ένας άντρας, ο τελευταίος, που σκοτώνεται για κάποιον άλλο λόγο, άσχετο. Οι 7 φόνοι δένονται με αυτόν το 1904 στη Μεσσηνία και το 36 γίνονται οι 4 φόνοι στην Αθήνα σε διάφορα σημεία. Με τον πρώτο κύριο φόνο, που ισορροπεί η κατάρα στο ξενοδοχείο Majestic που υπάρχει Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Και εκεί δολοφονείται μια κοπέλα τραγουδίστρια που τη λέγανε το Αϊδόνι της Μασσαλίας και δούλευε σε ένα καμπαρέ στην Πανεπιστημίου και Κοραή που υπήρχε τότε το Follies de Hever. Συνεπώς όλοι αυτοί οι φόνοι είναι πραγματικά γεγονότα, έχουν γίνει, όχι όλοι. Μόνο αυτός ο πυρήνας είναι... το έγκλημα τιμής που έγινε, ας πούμε, στη Θουρία, να το πούμε το χωριό. Ναι, βέβαια. Και επειδή τα εγκλήματα τιμής δεν τα λάμβανε κανείς υπόψη. Σκότωναν τις γυναίκες, σκότωναν πιθανόν και τον εραστή. Πηγαίνανε στο δικαστήριο, το δικαστήριο βάζανε ένα καλό δικηγόρο. Το έγκλημα τιμής δεν το λάμβανε κανένας υπόψη του, γιατί ήταν ενοχοποιημένος έρωτας. Και αυτοί βγαίναν καθαροί με μια... τετράχρονη, ξέρω εγώ, πιθανή φυλάκιση. Ή βάναν ανηλίκους, γιατί στην προκειμένη στο βιβλίο, ναι, μπαίνει ανήλικος, ο οποίος πάει ένα μορφωτήριο και μετά σε 4 χρόνια βγαίνει. Μάλιστα. Και από ό,τι έτσι μας το περιγράψατε, επειδή είπατε ότι οι περισσότερες ήταν γυναίκες, είναι και επίκαιρο, έτσι, με τις γυναικοκτονίες, ναι, στη σημερινή, έτσι. Και αν θέλεις να σου πω και γιατί είναι ο τίτλος η εντολής, η εντολής είναι οι γυναίκες. Δηλαδή, είναι η μάνα της δολοφονημένης κοπέλας και η μάνα του εραστή που τρελάθηκε, που μένουν πίσω, που δεν αφήνουν τους άντρες να πάρουν την ίδια εκδίκηση με τα όπλα, ας πούμε, να πυροβολήσουν, αλλά λένε, εμείς θα τον τιμωρήσουμε με το να ζεματιστεί, να μάθει να αγαπά στα συναισθήματά του και να πεθάνει με την απουσία τους, θα τους σκοτώσουμε και αυτούν την αγαπημένη. Mm-hmm. Και επειδή αυτές είναι σε ένα χρόνο που δεν θα προλάβουν, το αναθέτουν η κάθε μία σε μία διαφορετική γυναίκα, που το 1936 μετά τη δικτατορία του Μεταξά, το κάνουν πράξη. Α, και από εκεί έρχεται ο τίτλος. Η εντολής. Ναι. Που φυσικά ο πρώτος εντολέας είναι η γιαγιά του πρώτου το 1798. Άρα, πόσο χρόνο χρειάζεται για να γράψετε αυτό το βιβλίο? Αυτό το βιβλίο, ναι, 2 χρόνια. 2 χρόνια. Γιατί είχε πάρα πολύ μελέτη. Βέβαια, έχει και πλοκή πολύ. Πλοκή πολλά πρόσωπα. Και γιατί όταν γράφω τα βιβλία, μελετάω το χωρόχρονο. Mm. Είναι μιας άλλης εποχής και πρέπει να μελετήσω. Δηλαδή, στο καμπαρέ, πώς ήταν το καμπαρέ. Ναι. Τι τραγούδια παίζονταν. Τι ποτά πίνανε. Να βάλετε πραγματικά στοιχεία. Ναι, για να μην βρεθώ ότι είμαι εκτός και είμαι κάπου αλλού. Mm-hmm. Τι ποτά πίνανε, τι ρούχα φορούσανε το 1798. Έχει πλάκα. Βρήκα την περίφημη βελάδα. Και ενδυματολογικά πρέπει να ψάξει κανείς, εκτός από ιστορικά. Θέλει μία δουλίτσα. Αλλά σε μαγεύουνε οι ήρωες. Και είναι αυτό που στο είχα ξαναπεί, σε παίρνουν από το χέρι.
Μάλιστα. Σε όλα σας έτσι τα βιβλία υπάρχει τέτοια πλοκή. Ναι. Ναι. Ναι, το πρώτο βιβλίο που έγραψα, νομίζω το έχω ξαναπεί, είναι προσωπικό για τη σκλήρυνση, την κατάθλιψη και το διαζύγιο. Τρία θέματα που αφορούν σχεδόν το σύνολο των ανθρώπων και πώς μια μάνα μόνη με δύο παιδιά μπορεί να τα βγάλει πέρα και τα λοιπά. Το δεύτερο είχε πάλι ένα πυρήνα με την αρπαγή το 1961 ενός μωρού, πάλι στην Καλαμάτα. Εκείνο το μου βγήκε αστυνομικό, χωρίς να το καταλάβω, χαρακτηρίστηκε αστυνομικό. Μετά γλυκάθηκα, έγραψα αστυνομικό, ώστε το δίγημα από την Πολυανή στο Μεσολόγγι το έκανα και εκείνο αστυνομικό. Άρα σε συναρπάζει το αστυνομικό. Δεν ξέρω, ίσως ναι. Δέσποινα, έτσι για να χαρακτηρολογήσουμε, ναι. Επειδή μου άρεσε το παραμύθι του Κοντορεβιθούλη, που πέταγε πέτρες για να βρεθεί σπίτι του. Έτσι λοιπόν, όταν γράφω, δίνω στοιχεία που πρέπει στο τέλος να τα ξαναμαζέψεις πίσω, να βρεις τη λύση. Μάλιστα. Και τώρα οι εντολείς παρουσιάζονται αύριο, τι ώρα και στις πού? Στις 8, στο Πνευματικό Κέντρο, Αριστομένος 33. Είναι η είσοδος ελεύθερη, ελεύθερη είσοδο, ναι, φυσικά, ελεύθερη είσοδος. Και όποιος έχει με τη λογοτεχνία και όποιος θέλει, ας έρθει να ακούσει, θα ακούσει και για τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα και για το πώς δένουν μέσα σε όλα αυτά. Και κυρίως για την οργή. Και πιστεύω ότι η οργή και η κατάρα επιστρέφει. Είναι και μηνύματα που βγάζεται έτσι, μέσα από επιστρέφει στον χρόνο και μάλιστα έχω έναν αστυνόμο, σε αυτό είναι κλασικό. Έχω δύο υπαστυνόμους, έχω δύο αρχιφύλακες που στο τέλος, καλά, δεν είμαι Αγκάθα Κρίστη, αλλά λέμε, τους μαζεύει στο ξενοδοχείο και όλους τους εμπλεκόμενους και δίνει τη λύση. Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλό τάξιδο να ευχαριστώ είναι το πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι ό,τι το καλύτερο και σε εσένα και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως είπαμε, μια ανάσα βρισκόμαστε. 3 Ιουνίου ξεκινούν για τα γενικά λύκεια, 2 για τα ΕΠΑΛ και βέβαια έγινε παράκληση στο Μητροπολιτικό Ναό της Παπαντής και ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας έστειλε τα δικά του μηνύματα. Λίγο πριν την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων και για την ενίσχυση των υποψηφίων, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος χωροστάτησε σε παράκληση που τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Παπαντής του Χριστού Καλαμάτας. Δεν ήταν εύκολος δρόμος, το γνωρίζουμε. Χρειάστηκε να κάνετε πολλές θυσίες από την προσωπική σας ζωή, από τη ζωή της οικογένειάς σας, από τις σχέσεις σας με τους οικογενείς σας και τους φίλους σας. Αλλά υπήρχε πάντα μια προτεραιότητα, την οποία κληθήκατε να υπηρετήσετε και να διακονήσετε, ώστε να βγείτε νικητές, όλοι να βγείτε νικητές από αυτήν την αγωνιστική πορεία και την άφηξη. Είναι ένας αγώνας τον οποίο δεν κάνατε μόνοι σας. Τον κάνατε με τη συμπαράσταση των γονέων σας και γι' αυτό οι γονείς σας πρέπει να καυχόνται το ότι συμμετέχει σε αυτόν τον αγώνα ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας έδωσε τις δικές του ευχές αλλά και τις συμβουλές ώστε οι μαθητές με σιγουριά, ηρεμία και αυτοπεποίθηση να καταφέρουν να πετύχουν τους στόχους τους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν είναι οι εξετάσεις, γνωρίζετε όλοι καλά, το θετικό αποτέλεσμα των εξετάσεων, το διάβασμα της τελευταίας κρίσης. Χρειάζεται να ηρεμήσετε, χρειάζεται να ισορροπήσετε μέσα σας, χρειάζεται να αποκτήσετε την αυτοπεποίθηση και τη βεβαιότητα ότι πάτε για να ανταποκριθείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα αιτήματα και στα ερωτήματα που θα σας θέσουν. Και να είστε σίγουροι ότι όσο βρισκόσαστε σε αυτή την ήρεμη, ήσυχη και ηλίθια θέση και στάση, θα μπορέσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να απαντήσετε και να στεφθεί αυτός ο αγώνας σας με την επιτυχία.
Για να πάμε τώρα να καλησπερίσουμε την κυρία Ρωμάνα Σπερώνη, την ψυχολόγο μας, η οποία θα μας πει κάποια πράγματα, κάποιες συμβουλές για το πώς θα διαχειριστούν και οι μαθητές και οι υποψήφοι, αλλά και οι γονείς, αυτή την δύσκολη δοκιμασία. Καλησπέρα σας, κυρία Σπερώνη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Κυρία Σπερώνη, σε λίγες ημέρες ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι μαθητές είναι ήδη έτοιμοι και περιμένουν έτσι τη μεγάλη δοκιμασία για αυτούς. Ποια θα ήταν η συμβουλή σας? Καταρχάς να λέμε κάτι για το στρες που προκαλείται από αυτό το γεγονός, γιατί οι πανελλήνιες αποτελούν πράγματι μια ιδιαίτερη δοκιμασία για τους νέους που τη βιώνουν και με ένα ιδιαίτερο στρες. Και εγώ το λέω ιδιαίτερο και μετά θα πούμε και τις συμβουλές, διότι δεν σχετίζεται μόνο με το γεγονός ως γεγονός, με τις πανελλήνιες, αλλά και με αυτό που σημαίνει γενικώς για όλους και προσωπικά για τον καθένα των παιδιών. Ας σκεφτόμαστε, εμείς το έχουμε περάσει ήδη, γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ολοκληρώνεται μια μακρόχρονη φάση της σχολικής σταδιοδρομίας. Και αμέσως, χωρίς ανάσα όπως λένε τα παιδιά, ξεκινάει μια περίοδος που ναι μεν τα παιδιά περιμένουν με προσδοκίες και όνειρα, αλλά και με ανησυχίες και φόβους κάποιες φορές που συνοδεύουν και κάθε αλλαγή, ως γνωστό. Ξέρουμε ότι όπως διδάσκει η ιστορία, τέλος και αρχή, είναι μια διάδα που απαιτεί από τον άνθρωπο της σημαντικότερες αποφάσεις για το παρόν και για το άμεσο και έμεσο μέλλον. Και το λέω αυτό γιατί το άμεσο μέλλον για τα παιδιά σχετίζεται με το αποτέλεσμα. Yeah. Αυτό που σκέφτονται ιδιαίτερα τα παιδιά καθώς κάθονται έτσι στο θρανίο του είναι τι θα γίνει. Θα πετυχαίνω, θα έχω επιτυχία, θα έχω αποτυχία και με ποιο βαθμό. Και εκεί, τι θα κάνω μετά. Και τα παιδιά, ερώτημα, ναι. Αυτό που σκέφτονται τα παιδιά είναι όχι μόνο ότι πληγώνεται εάν ας πούμε σκέφτονται και την επιτυχία γιατί τα παιδιά είναι έτοιμα, μα ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη βαθμολογία. Εγώ το ξέρω γιατί το έχουμε συζητήσει με αρκετά παιδιά ότι εκεί εστιάζονται, νιώθουν μια σημαντική, μια απογοήτευση, απογοήτευση όχι για τον γοητρό τους, μα ιδιαίτερα για τους γονείς. Μετά για τους καθηγητές και μετά για τους συμμαθητές. Και άρα αυτό είναι το στρες που συνοδεύει τα παιδιά καθώς πάνε. Είναι και το κλειδί, θα λέγαμε, κυρία Σπερώνη, για το πώς θα πάνε τα παιδιά να δώσουν εξετάσεις. Αφού λέμε αυτό, θα πάνε σκεπτόμενοι ότι αυτό που έχουν προετοιμαστεί θα εστιάζονται στο παρόν και όχι στο άμεσο και έμεσο μέλλον, αυτό για το οποίο μιλάμε, που είναι όμως το μυαλό τους, καθώς προσπαθούν να λύνουν τα διάφορα εκεί για τις πανελλήνιες. Και άρα το καλύτερο είναι να εστιάζονται στο παρόν, εκεί να μπορούν να αποδίδουν τις απαντήσεις και αυτό που απαιτεί αυτή την εξεταστική δοκιμασία. Ας αφήσουν το μέλλον, το άμεσο και έμεσο που είναι ήδη στο μυαλό τους και με τις συζητήσεις που εγώ κάνω στα παιδιά εστιάζονται εκεί, δηλαδή ιδιαίτερα. Και θα έλεγα ότι προς τα παιδιά ότι είναι μία εβδομάδα, είναι δύο εβδομάδες που πρέπει να έχουν ένα καλό ύπνο, δεν χρειάζονται να είναι εκεί όλο το απόγευμα να διαβάσουν ακόμα. Αυτό που έγινε έγινε και σίγουρα θα πάνε καλά. Αυτό σκέφτονται, πρέπει να σκέφτονται. Είναι η αισιοδοξία. Μας ενδιαφέρει το παρόν να αντιμετωπίζουμε τις δοκιμές που απαιτούνται στις πανελλήνιες μέρα παραμέρα. Και το άμεσο μέλλον και το έμεσο που τους απασχολούν αυτούς τους μήνες, δεν είναι μόνο θα περάσουμε, δεν θα περάσουμε, να το αφήσουν, μια καλή διατροφή, ένα καλό ύπνο και αισιοδοξία. Γνωρίζοντας ότι ό,τι και αν συμβεί, η ζωή είναι γεμάτη από ευκαιρίες. Άρα δεν σκεφτόμαστε αρνητικά γιατί έχουν μπροστά μια
Έχουμε όλη τη ζωή μπροστά, έχουν τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Και έτσι πρέπει να το βλέπουν. Από την άλλη, κυρία Σπερώνη, έχουμε και τους γονείς, οι οποίοι έχουν το άγχος τους και πολλοί από αυτούς το μεταφέρουν στα παιδιά τους, το μεταδίδουν. Συνεπώς, δημιουργούν επιπλέον πρόβλημα στα παιδιά. Οι γονείς, τι στάση πρέπει να κρατήσουν αυτές τις ημέρες? Όσο λιγότερες λέξεις και περισσότερα... περισσότερες αγκαλιές, εγώ θα έλεγα. Mm-hmm. Μην γεμίζουμε τα παιδιά από το θα, από το δεν, και όσο γίνεται, οι γονείς το ξέρουν πολύ καλά αυτό εντωμεταξύ, ότι δεν χρειάζεται, για να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να διαχειρίζονται το στρες, το άγχος τους, είναι να μην δείχνουν, να μην δείξουν ήδη το άγχος. Ναι. Που μεταφέρεται με την γρήγορη ομιλία, με την περισσότερη περιποίηση των παιδιών, να πάνε εκεί να τα δουν, να πάνε εκεί να τα περιμένουν, να συζητάνε τι έχει γίνει. Αυτά είναι περιττά. Ναι. Άρα, ας συνεχίσουν να κάνουν τους καλούς γονείς, ακούγοντας τα παιδιά, χωρίς να δώσουν πολλές συμβουλές, δεν χρειάζεται. Έτσι, γιατί αυτό που χρειάζεται το παιδί είναι μια ήρεμη ατμόσφαιρα στο σπίτι. Ό,τι θα γίνει θα το συζητήσουμε αργότερα. Τώρα δεν είναι η στιγμή. Ούτε να συζητήσουμε για τους βαθμούς, ούτε να συζητήσουμε για τις σχολές. Έτσι ζούμε. Ζουν τα παιδιά και ο γονέας στο παρόν. Πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτή την δοκιμασία που είναι να πάνε τα παιδιά ήρεμα στο σχολείο και τελειώνει το θέμα. Και κάτι τελευταίο, κυρία Σπερώνη, σε περίπτωση αποτυχίας, γιατί δυστυχώς δεν θα πετύχουν όλα τα παιδιά, ποια θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των γονιών προς το παιδί? Να ακούσουν το παιδί, γιατί το παιδί σίγουρα θα έχει μια σημαντική απογοήτευση, γιατί σίγουρα έχει κουραστεί, έτσι, και άρα είναι φυσιολογικό που η απογοήτευση να είναι στο προσκήνιο. Οι γονείς να ακούσουν το παιδί, να τους πούν ότι αυτή ήταν μία δοκιμασία, δεν ήταν η δοκιμασία, η ζωή έχει πολλές και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και οποιαδήποτε απογοήτευση. Και αν τα παιδιά έχουν συνηθίσει να αντιμετωπίζουν και ως μικρά παιδιά και ως μικρά παιδιά τις μικρές απογοητεύσεις της ζωής, υπάρχουν και στην παιδική ηλικία ή οτιδήποτε, μικρές, θα είναι στη θέση να αντιμετωπίζουν και μια ενδεχόμενη μη επιτυχία, που δεν είναι αποτυχία. Δεν είναι αποτυχία της ζωής. Και αυτό είναι σημαντικό και να το πιστέψουν και οι γονείς, γιατί και δεν είναι κάτι που η ζωή είναι γεμάτη από ευκαιρίες και πολλές φορές κάτι αρνητικό μπορεί να φέρει και θετικά. Κάτι πολύ θετικό. Κυρία Σπερώνη, να σας ευχαριστήσουμε για τις συμβουλές σας. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 το απόγευμα. Εσείς μείνετε εδώ, ακολουθούν τα δελτία ειδήσεων από Αργολίδα, Λακωνία και Πάτρα και στις 9 ακριβώς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Θέμη Κανελόπουλο. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.